Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είδατε με στοικότητα που περίμενα 63 λεπτά να πάρω τον λόγο. Οπότε ούτε επί της διαδικασίας, ούτε του προσωπικού, ούτε τίποτα. Θέλω να το εκτιμήσετε αυτό ως στάση από πλευρά του συνδυασμού μας. Να εκτιμήσετε ότι δεν πάρω τις ανακοινώσεις και να το περιμένεις και δεν θα είναι πιο σωστό εκ μέρους μου, έτσι. Άμα τις βάζω και αυτές, σημαίνει ότι θα στέλναμε ένα μικρό ανακοινώσεις και θα τελειώνουμε την ιστορία. Λοιπόν, θα ήθελα επιγραμματικά, γιατί πραγματικά είμαι και εγώ ο παδός του σύντομου και ουσιαστικού για να μπορέσουμε να έχουμε και ουσία. Θα ήθελα κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Πανά. Πρώτα απ' όλα να μας ενημερώσει τι έχει γίνει με την υπόθεση της αναμόρφωσης του καγουριού, αν συνεχίζονται τα έργα ή όχι, ποια είναι η εξέλιξη δηλαδή της δικαστικής διαμάχης. Δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι πού βρίσκεται η ιστορία με την συγκεκριμένη διαδικασία που ξεκίνησε πριν περίπου 1,5 μήνα εδώ με τη Διευθύντρια Οικονομικών, την κυρία Χιώτη, και με ένα θέμα το οποίο προέκυψε με τις υπογραφές των εγγράφων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τρίτο θέμα, εάν και κατά πόσον είμαστε έτοιμοι, όπως είχαμε δεσμευτεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να εισάγουμε θέμα για τη ρύθμιση του ωραρίου των φαρμακείων στην περιοχή. Ήταν ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε κατά κόρον προϋπηρεσίας διατάξεως. Τέταρτον, είναι το περιβόητο θέμα των βεγγαλικών, το οποίο είχαμε το θέμα και με την λίμνη της Βουλιαγμένης, η οποία είναι περιοχή Natura, στα βράχια της οποίας φωλιάζουν σπάνια, φτηνά και δεν συμμαζεύεται. Κατά πόσον πρέπει να πάρθει μια συνολική απόφαση απαγόρευσης. Και γιατί εγώ χτες το βράδυ, 11.30 ώρα, άκουσα και βεγγαλικά, τα οποία ήταν βροντόδι κιόλας, τα οποία κάπου πέφτανε, προσπάθησα μέχρι να ανέβω σε μια ταράτσα για να δω που είναι, δεν κατάλαβα τελικά που ήταν. Ήταν στη θάλασσα. Λοιπόν, και τέλος όσον αφορά το θέμα των ερωτήσεων, να πω ότι ενημερώθηκα από δημότες ότι την προηγούμενη εβδομάδα επιχείρησα να έρθω και σε επικοινωνία μαζί σας και μέσω του γραφείου και μέσω του κινητό σας, ότι μια οικογένεια Αθηγάνων διανυκτερεύει στην κεντρική πλατεία της Βούλας, σε στρώματα κάτω στο πεζοδρόμιο, ακριβώς δίπλα από την είσοδο του Καπί. Στον Καζόν. Όχι στον Καζόν. Εγώ χτες το βράδυ τους είδα, ήταν πραγματικά πάλι εκεί στο πεζοδρόμιο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να επιληφθεί ο Δήμος, όχι μόνο για την εικόνα, αλλά και για την κοινωνική διάθεση του θέματος, κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν είναι καλό στην είσοδο της πόλης, ουσιαστικά στο κεντρικό πάρκινγκ της μεγαλύτερης δημοτικής ενότητας από τις τρεις, κάποιος να έρχεται σε 11-11.30 το βράδυ και να βλέπει μια οικογένεια ή δύο οικογένειες Αθηγάνων να έχουν απλώσει τα υπάρχοντά τους και να κοιμούνται εκεί. Τέλος, μία ερώτηση θα είχα να κάνω σχετικά με την απόφαση την οποία πήραμε για τον οργανισμό και θα την απευθύνω στον κύριο Πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό το οποίο ψηφίσαμε δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο αναρτήθηκε στη διάβια. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την 2-3 πείματα, ειδικότερα του ΚΕΠ από ό,τι είδα, για τα οποία η απόφαση η οποία πήραμε δεν έχει τηρηθεί. Και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον τελικά σήμερα η απόφαση η οποία έφυγε και πήγε στην περιφέρεια είναι αυτή που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο ή αυτή η οποία τελικά διαμορφώθηκε, ας πούμε, μέσω των γραναζιών των γραφειοκρατικών του Δήμου. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Θα ήθελα να κάνω δύο απλές διαπιστώσεις και θα είμαι πολύ σύντομος και ακριβής, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο έχει να κάνει με την περιβόητη συναυλία Χατζηγιάννη. Έλαβα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, παραμονές του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, μία επιστολή προς το Δήμο Βούλας, ΕΠΕΛΑΚ Βούλας, από την ακτή Βούλας ΑΕ, με κοινοποίηση στο γραφείο του Δημάρχου, του Γρηγόρη Κωνσταντέλο και Γεωργία Μαρτίνου, προφανώς και εμένα και την κυρία Μαρτίνου, καθότι είμαστε μέλη της ΕΠΕΛΑΚ, όπου λέει: Αξιότιμη κύριε, με την παρούσα ετούμεθα την άδεια διεξαγωγής μουσικής εκδήλωσης στην ΑΠΑΠΛΑΣ 29 Ιουνίου του 2012 και ώρα 20:30 έως 23:00. Με τη συμμετοχή του γνωστού τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη, με αφορμή τα εγγένεια της ανανεωμένης κλάς της Βούλας. Με γνώμονα τη διεκτή δέσμευσή μας για προσφορά κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου στους συνδυασμούς μας, δεσμευόμεθα
να αποδώσουμε μέρος των εσόδων μας στο ΠΙΚ Παπούλας και στο παιδικό χωριό Σώστης της Βάρης, τα ακριβή ποσά θα δημοσιευθούν στον ελληνικό τύπο μετά το πέρας εκδήλωσης μετατιμής Μινάς Δήμος, εκπρόσωπος ΔΣ της Βούλας. Την προηγούμενη αυτή τη επιστολή είχα επισκεφθεί, μάλλον μετά το πέρας της Οικονομικής Επιτροπής, επισκέφθηκα τον κύριο Πανά στο γραφείο του, παρουσία του κυρίου Σκουβούρη και του είπα το εξής, ότι επειδή έχω την αίσθηση ότι θα είναι πολύ δύσκολο να αποτρέψουμε την συγκεκριμένη συναυλία, καθότι δεν μπορούμε να κινητοποιήσουμε επαρκή πλήθος κόσμου που θα μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο, μήπως θα ήταν σωστό εάν ετηθούν άδεια, εμείς να συγκαλέσουμε την ΕΠΕΛΑΚ και με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις και εγγράφος η ΕΠΕΛΑΚ να τους δώσει την άδεια να κάνουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση, καθότι κατά αυτόν τον τρόπο θα τσιμεντάρουμε, αν μου επιτραπεί ο όρος, το ωράριο το οποίο ψήφισε η ΕΠΕΛΑΚ, το 9 με 9. Δηλαδή οτιδήποτε εκτός των 9 να χρειάζεται ειδική άδεια από την ΕΠΕΛΑΚ. Αυτό δεν υιοθετήθηκε ως πολιτική. Προτίμησε ο κ. Πανάς την λογική του ότι να ξεσηκώσουμε τον κόσμο και να αποκλείσουμε την εκδήλωση. Κάτι το οποίο ήταν γνωστό ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει και απεδείχθηκε του πρακτέου. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στο να έχει γίνει η εκδήλωση, αύριο να μπορεί να γίνει μια άλλη παράλληλη ή μετά από ένα μήνα κάποια άλλη, στην οποία να μην μπορούμε να έχουμε ουσιαστική παρέμβαση, να υπάρχει ένα δεδικασμένο ότι έγινε εν τη αρνήση του Δήμου και να έχουμε χάσει και μια χρυσή ευκαιρία να έχουμε βάλει οποιοδήποτε δραστηριοποιείται στις ακτές στην ρυθμιστική εποπτεία της ΕΠΕΛΑΚ επί της ουσίας. Αυτό το λέω για τη μια ευκαιρία η οποία χάθηκε. Τέλος, αν δώσετε κύριε Πρόεδρε 1,5 λεπτό να πω το εξής. Δεν γνώριζα την επιστολή του κυρίου Μάντεση, με τον οποίο έχω διατελέσει συνεργάτης για 8 χρόνια, για περίπου 2,5-3 χρόνια που ήμουν αντιδήμαρχος στενός συνεργάτη. Να πω το εξής, ότι προφανώς η τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να το έχει μεταφερθεί εσφαλμένα ή μερικώς, πνευματικά, διότι αυτό το οποίο είπα και λέω και το επαναλαμβάνω είναι ότι η συγκεκριμένη πολιτική η οποία υιοθετήθηκε από σειρά κοινοτικών και δημοτικών αρχών και το λέω θαρσός, θα ήταν μια πολιτική την οποία θα υιοθετούσα και εγώ αν ήμουν δήμαρχος. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκα στην επίμαχη εκείνη σε επίμαχο εκείνο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν για να δώσω με γλαφυρότητα στους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους την ουσία του θέματος και να αποκλείσω αυτό το οποίο συστηματικά, και δεν απευθύνομαι σε εσάς κύριε Πανά, απευθύνομαι σε ανθρώπους εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, να αποκλείσω τα ψιθυρητά, τις πλάγιες εκφράσεις, οι οποίες μιλούσαν για μια δημοτική αρχή, τη Δημοτική Αρχή Μάντεση και τον ίδιο προσωπικά, ότι στο συγκεκριμένο θέμα είτε επέδειξε απόλυτη ανικανότητα για να φτάσουμε στο θέμα του να χάσουμε τα δικαστήρια, είτε προέκυπτε μια ύποπτη συνδιαλλαγή. Επειδή λοιπόν υπόθηκαν με ένα γραφειρό τρόπο και άφησαν να αιωρούνται τέτοιου είδους ζητήματα, δηλαδή ότι η διοίκηση Μάντεση ήταν ή ανίκανη είτε διαπλεκόμενη, η τοποθέτηση δική μου, αν και δεν χειρίστηκα το θέμα προσωπικά, δεν ήταν της αρμοδιότητάς μου, ήταν ότι η διοίκηση Μάντεση, όπως και οι προηγούμενες διοίκησεις σε αντίστοιχα θέματα, βλέπε πηγάδα, επέλεξαν μια ρυψοκίνδυνη πολιτική. Επέλεξαν να αποκρύψουν τη συγκεκριμένη ιστορία της παραχώρησης και απλά να τον διορθώσω ότι τότε που ο Αποστολάτος καλή του ώρα έφερε εδώ το παραχωρητήριο για 30 χρόνια, εγώ ήμουνα στην ομάδα των ανθρώπων που του είπα μπράβο Δήμαρχε, καλά έκανες, μακάρι να το έπαιρνες και μονίμως. Το λέω αυτό λοιπόν, διότι η διοίκηση Μάντεση, της οποίας υπήρξα πιστό μέλος μέχρι την τελευταία μέρα της στις 31-12 του 10, κρίθηκε 3 φορές από το λαό της Βούλας, ανταμείφθηκε για την προσπάθειά της εκλεγόμενη συνεχώς για 3 τετραετίες και δεν μπορεί κανένας αυτό το πράγμα ούτε να το μηδενίσει
ούτε να το ισοπεδώσει. Η άποψη λοιπόν του Δημάρχου της Βούλας, του αγαπητού φίλου και συνεργάτη μου Γιώργου Μάντεση, νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με παρανόηση και όχι με ουσία επιχειρήματος. Επαναλαμβάνω και πάλι, αν εγώ ήμουν δήμαρχος και καλούμουν να χειριστώ το θέμα, θα το χειριζόμουν με τον ίδιο τρόπο και θα έπαιρνα με παρησία στο τέλος της ημέρας την ευθύνη για την επιτυχία ή την αποτυχία. Διότι αυτό αποτελεί ένα χάρισμα όλων των πολιτικών ανδρών που τους ενδιαφέρει η στεροθυμία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Δημαρχέ, θέλω να δώσω ένα λεπτό την απάντηση για σχετικά με το θέμα του οργάνωσης, για να μην υπάρχει εκκρεμότητα και μετά πείτε στις απαντήσεις που είχατε να δώσετε. Όσον αφορά το θέμα του οργανισμού που θέσατε, έχω να σου πω το εξής, όχι μόνο στο θέμα του οργανισμού, γενικά, από ό,τι υπόνονται σε όλες τις αποφάσεις, αυτά τα πράγματα τα οποία υπόνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφάσεις να πάρουν με βάση αυτά τα οποία προτάσεις που κατατίθεται και τι βρίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε γίνει μια πρώτη καταγραφή πραγμάτων, όταν είδαμε ότι δεν απεικονιζόταν τελείως την πρόταση ειδική, η οποία τελικά και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είπα λεπτομερώς να το δει η υπηρεσία και να βάλει ακριβώς τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Λοιπόν, η απόφαση όπως έφυγε μετά την παρέμβαση του Δήμου και τις διαπλατικές κινήσεις είναι από το που και η υπηρεσία ακριβώς το πνεύμα του σας. Όμως στην ανάρτηση, επειδή είχε γραφτεί το πρώτο κείμενο, δεν έχει μεταφερθεί στην ανάρτηση και έτσι θα γίνει, θα έχει κατέβει, και θα γίνει, αλλά οι δύο υπάλληλοι επιχειρίζονται αυτό το πράγμα, βρίσκονται σε άλλη, θα έρθει και θα τακτοποιηθεί. Αυτό και τελείωσε το θέμα. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο κύριος Δήμαρχος έχει το θέμα να δώσει τις απαντήσεις. Για το μεγάλο καβούρι, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, έχει εκδικαστεί στο διοικητικό εφετείο του Μηρέα η αίτηση του Δήμου για συνέχιση των εργασιών με μικρά χωρίς μηχανήματα και με φυτέψεις όπως είχε αποφασίσει το προηγούμενο δικαστήριο το πρωτοδικείο. Μόλις ότι βγήκε μια απόφαση την παραμονή των εκλογών χωρίς να καλέσουν καν τον Δήμο να εκφράσει τις απόψεις και τις θέσεις του, την κοινωνική υπηρεσία και την τεχνική υπηρεσία. Και βγήκε μια απόφαση προσωρινής αναστολής και των εργασιών με τις φυτέψεις κτλ. Αναμένουμε λοιπόν μέσα στην επόμενη εβδομάδα την απόφαση. Τα ασφαλιστικά μέτρα δεν έχουν γίνει. Δεν έχουν γίνει, δεν έχει απόφαση. Για την υπόθεση της κυρία Σιώτη, την επόμενη μέρα, μόλις έλαβα την επιστολή της κυρία Σιώτη, σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία και την διευθύντρια διοίκηση την κυρία Ραπούλη, οι οποίοι μου εισηγήθηκαν με διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί από εδώ και πέρα εγγράφου που δεν συγκεκριμένα, το ζήτησε εγγράφου λοιπόν ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω, μου απέτησαν ότι πρέπει να γίνει ΕΔΕ και όντως έχει ξεκινήσει ΕΔΕ, την οποία έχει αναλάβει μια συγκεκριμένη υπάλληλο, δεν ξέρω αν επιτρέπεται που το πω, επειδή είναι μια διοικητική εξέταση, διευθύντρια πίεψη, όπως προβλέπεται τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων, και όταν ολοκληρωθεί και βγει το πόρισμα, θα ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Για την ρύθμιση των φαρμακείων, είναι ένα θέμα της διεύθυνσης διοίκησης. Δεν ξέρω ο κύριος Μπελατσιώτης, ο οποίος έχει αναλάβει το θέμα, αν έχει να απαντήσει κάτι. Έχετε κάτι. Ζητάμε το θέμα και για τέλειο στιγμή το αφορμή. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα των μηχανικών, πράγματι βρέθηκε αυτή η καρμιστική απόφαση στην κυβέρνηση της κυρίας Κέντρων Δεκαμιλάτους. Ζήτησαν εδώ πόσα πρόστιμα μπήκαν από αυτή την απόφαση που τότε που έγινε, που είπαν ότι δεν έχει μπει ούτε ένα πρόστιμο για πυροτεχνήματα. Και ζήτησαν από τις υπηρεσίες να ετοιμάσουν. Ζήτησαν από τις υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να γίνει η καρμιστική απόφαση. Τίποτε από του συγκάτου τη κεντρική πλατεία, η αλήθεια είναι ότι δεν έπεσε στη δική μου αντίληψη προφανώ ούτε τη δημοτική αστυνομία. Θα δίνουμε τι περιβολίε στην περιοχή εκεί στην Αθήνα στο Καπίτσι, ώστε να μην παρουσιαστεί αντίστοιχο φαινόμενο. Για τη συναυλία του Χατζηγιάννη, συζητήσαμε πράγματι όλα αυτά που είπατε. Ενημέρωσα αναλυτικά το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν πλάγι του να κάνουν τη διαδικασία. Δεν είχα διαβεβαιώσει τον Δήμαρχο, ο Δημοτικό Συμβούλιο και του κατοίκου, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τα μέρες πριν ανεβάσαν τις αφήσεις απάνω και ξαναστήκαν στα τηλέφωνα, δηλαδή ο Διεθνός Σύλλογος της Λαμπορεμένων Εκτών, που αυτό γνωρίζανε μέχρι σήμερα. Και γι' αυτόν τον λόγο προβήκαμε σε όλες τις νόμιμες συνέλευσεις, λιμεναρχία κτλ. Θεωρώ ότι αν έπαιρνε κάποια απόφαση για Μπελάκ, εάν έκανε μια κολόνια σε αυτές κάποια αίτηση, δεν έκανε καμία αίτηση, εμφανιστήκε μια εταιρεία ΑΕ,
και ένας νόμιμος εκπρόσωπος, όλες τις φραγίδες κτλ. Κτλ. Δεν υπήρχε καν έννοιμο συμφέρον από αυτό που έκανε. Έτσι, καθότι συμπλήρωση της Δυτικής Εκκλησίας πήραμε και μία απόδειξη από την είσοδο της ΑΠΛΑΣ, όπου οι Απολλώνες Ακτές εξέταν την απόδειξη των συμπληρωτών εισόδων μέσα στην ΠΛΑΣ. Δεν είχε κανένα δικαίωμα μια οποιαδήποτε εταιρεία Χ, η οποία έχει υπομισθό στα εστιατόρια, να ζητήσει να κάνει συναγωγικό μπροστά να ζητήσει καταρχά οι Απολλωνίε Ακτέ, αλλά αν δίνανε σε κάθε έτσι των Απολλωνίων Ακτών να κάνει συναυλία του Χατζηγιάννη και αύριο του Καρά, όχι απλώ δεν θα τσιμεντάρανε τι Απολλωνίε Ακτέ, την υπελάκτη, την απόφαση που πήραμε, αλλά θα λειτουργούσαμε κατά το δοκούν και αν μα αρέσει ο τραγουδιστή ή αν δεν μα αρέσει. Θεωρώ λοιπόν ότι η αντίδραση του Δήμου ήταν σωστή. Θεωρώ ότι η επιχείρηση αυτή δεν φέρθηκε για μια ακόμη φορά στο Δήμο, δεν φέρθηκε σωστά για μια ακόμη φορά στο Δήμο και ότι η διαδικασία κινητοποίηση των συλλόγων, που σας ευχαριστώ πολύ, ήταν σωστή, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και αντιλήφθηκαν και οι επιχειρηματίες που έχουν και τα κοινικεία και οι Απολλώνες Ακτές, ότι η διαδικασία που τήρησαν δεν είναι σωστή και ότι η περιοχή και οι κάτοικοι της Βούλας και όλου του Δήμου δεν θέλουν τρεις συναυλίες μέσα σε οργανωμένες αυτές κολύμβεις, οι οποίες είναι μόνο για να κολυμπούν άνθρωποι και μάλιστα χωρίς περιφράξεις. Για την υπόθεση της ΜΕΚΟ αναφέρεται κανένα αναλυτικά, πιστεύω. Θεωρώ λάθος την όλη διαδικασία του κύριου Μάντεση και όλα αυτά που λέει τόσο για τον κύριο Κωνσταντέλο όσο και τον κύριο Δεβάκη και βέβαια για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή που κατέβαλε κάλλιστα την προσπάθεια να επιλύσει το πρόγραμμα που επί 12 χρόνια ο κ. Μάντεση δεν μπόρεσε να λύσει, απλά το διώκωσε και έφτασε να χαθεί πλήρως και τελεσίδικα η υπόθεση τον Οκτώβριο με τον Ελλάδο του 2010, η υπόθεση ήταν τον Απρίλιο, σε εμά διαδίκτυα το 2010 και γνωρίζανε πολύ καιρό πριν. Όπως έχουν ενημερώσει πολλοί από τους παλιούς Δημοτικούς Συμβούλους, δεν το ήξερε καν το Δημοτικό Συμβούλιο τότε ότι χανόντουσαν μία υπόθεση μετά την άλλη. Και θεωρώ εν πάση περιπτώσει αυτό που είπε ο Γρηγόρης, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, ότι αποφάσισε να έχει μια πολιτική την οποία δεν του δώσει εντολή οι δουλειώτες να κάνει λάθος νομική υπεράσπιση των συμφέροντων του Δήμου. Του δώσαν εντολή να εκλεγεί έτσι ώστε να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου και όφιλε να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου και όχι να ακολουθήσει αυτή τη συγκεκριμένη τακτική του αποτελέσματος αλλά και τη λογική και όχι να το σκεφτόταν και να οποιαδήποτε δικηγόρο να ρωτούσε, αποδείχθηκε λάθος. Έπρεπε λοιπόν, όπως είπε ο κ. Κωνσταντέλος, όπως ένας μεγάλος άνδρας να πει απέτυχα και τώρα να δούμε ποιος θα πληρώσει τα 12 εκατομμύρια, άρχισε να μας λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν, τον εξέλεξαν, τον κύριο Μάντεση, επειδή 12 χρόνια έκανε καλή κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική στεγλώση. Όταν έρθει η ώρα για τα 12 εκατομμύρια, θέλω να μας πει ο κύριος Μάντεση, αν θα συνεχίσει να κατακρίνει τους πολιτιώτες ότι αυτοί του υπέδειξαν αυτή την πρακτική. Ευχαριστώ. Τον εγώ και ο κύριος Κάζανης. Μία επισήμανση, κύριε Πρόεδρε. Το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε κάψωνα και ισχυρούς βοριάδες. Πρέπει να είμαστε όλοι σε επιφυλακή για πάνω ενδεχόμενο. Ευχαριστώ. Ο χαρακτήρας μου δεν είναι στο να κοντράρουμε με κανένα συνάδελφο και να φωνάζω και να δίνω τέτοια εικόνα στον κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να ακούσω και τον κύριο Καρακανέα να λέει ό,τι θέλει. Ότι δεν βρισκόμαστε στην περιοχή που ξεκινάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τέλος πια. Ο άνθρωπος ο οποίος περνάει αρκετά διοικούσε από την καπτάκα. Σας παρακαλώ, μην έχουμε τέλος πάντων. Δώστε απαντήσεις, αν είναι συγκεκριμένα. Όσο για το προσωπικό, γνωρίζετε όλοι σας ότι πριν 10 μέρες πήραμε 28-30 άτομα και αύριο θα πάρουμε τα υπόλοιπα. Άλλα 18 άτομα θα έρθουν αύριο. Με τα άτομα που χρησιμοποιούμε εμείς ήταν 67 άτομα, 67 άτομα σε τρεις δήμους, όταν μόνο ο κ. Καπετανέας στη Βάρη είχε 100 και 120 μόνο στην ενότητα της Βάρης. Επίσης, από τα προβλήματα οικονομικά που βρήκαμε, είχαμε πρόβλημα με τα οχήματα, με σέρβις, με προμήθειες, με τα πάντα. Έλεος πλέον, μην μας δείχνουν και μορφή από πάνω για την προσπάθεια που κάνουμε. Ξέρω, αυτή η φιλική εταιρεία, δεν την έχετε δει. Ο κύριος Κοντονής, κύριε Καπετανέα, δεν έχετε το λόγο. Κύριε Καπετανέα, κύριε Κοντονή. Προκαλώ πιστεύω να πάει άλλο. Σας παρακαλώ κύριε Καπετανέα. Κύριε Κοντονή. Σας παρακαλώ και τους δύο. Σας παρακαλώ, δεν έχει κανένα το λόγο. Κύριε Κοντονή. Ο κύριος Δαβάκης. Εγώ κάνω λάθος. Σας παρακαλώ και τους δύο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Δαβάκη. Έχει το λόγο. Καλησπέρα σε όλους.
επειδή είναι πλάκι το όνομά μου στην επιστολή του πρώην Δημάρχου Πούλας κυρίου Νάντεση, θα απαντήσω με τις δύο ρίσεις, προφάσεις αναμαρτίας και η σιωπή μου προς απάντησή του. Κύριε Πανά, σας παρακαλώ, η παρέτηση των δύο κυριών έγινε αποδεκτή από πλευρά σας με ένα έγγραφο δικό σας που αναφέρει «Μετακινούμε τις υπαλλήλους για την έπιθμη λειτουργία του Δήμου και μόνον αυτό». Χωρίς να απαντάτε στις αιτιάσεις των Χιώτη και Θεολόγου που ήταν κάπου 10. Αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε το κείμενο σε ό,τι αυτές ανέφεραν. Πρώτον, ορίσατε αναπληρωτές οι οποίοι υπογράφουν σαν διευθυντές. Υπογράφει για αυτή την αναμόρφωση που τώρα μόλις μοιράσατε ο κύριος Στάγαρης. Ποιος φέρει την ευθύνη της υπογραφής και ποιος δικαιούται το επίδομα. Αναπλήρωση θέσης σημαίνει ότι υπάρχει ο τακτικός και κάποιος τον αναπληρώνει. Όταν δεν υπάρχει τακτικός, ποιος αναπληρώνει τι. Ορίσατε ΕΔΕ, όπως είπατε προηγουμένως, κατόπιν συμβουλής του κυρίου Γιατρά και της κυρίας Δραχούλη, σε ένα τόσο σοβαρό ποινικό θέμα όπως είναι η πλαστογραφία. Εσείς τη μέρα εκείνη, μέσα, παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων, της κυρίας Χιώτη και δεν ξέρω ποιο άλλο, είπατε θα σε στηρίξω, κάτι συμβαίνει. Καταγγέλει ότι πλαστογραφήθηκε ένα έγγραφο. Και εσείς αντί να στηρίξετε αυτόν που το καταγγέλει, πάτε να τον τρομοκρατήσετε και με μία ΕΔΕ. Τρίτον, η μετάταξη των υπαλλήλων γίνεται επιλεκτικά ή επί συνόλων. Και αν γίνεται επιλεκτικά, ποιες ανάγκες κάνουν αυτή την ολιγορία ή την καθυστέρηση μετακίνησης των υπαλλήλων. Επιτέλους, το φανάρι Πειραιώς και Βουλιαγμένης επιλήθηκε κατόπιν ενεργειών της κυρίας Τσιριγότη και την ευχαριστώ γι' αυτό, διότι μένω στον εδώ Πειραιώς. Με τη χορηγία των δύο σκόντα από τον κύριο Κολάκη, τι έχει γίνει, κύριε Πανά? Η κυρία Σταυροπούλου επικοινώνησε με την κυρία Τσιαντή και την διαβεβαίωσε, όπως μου είπε τηλεφωνικά, την όλα σύνομα. Με τη συναυλία Χατζηγιάννη, καλέσατε προσωπικά τους Προέδρους των Συλλόγων όλων της Βούλας για να σταθούν στο πλευρό σας, για να μπορέσετε να αποκλείσετε την είσοδο της ΑΠΛΑΣ. Γιατί έγινε αυτό? Για την έξωθεν καλή μαρτυρία? Αφού δεν υπήρχε ούτε ένα απορριμματοφόρο, όπως εσείς λέγατε, σε κανάλι την προηγουμένη. Σε ένα βγήκε ο κύριος Σωτηρόπουλος, σε ένα βγήκατε εσείς. Ή μπαίνουν οι προδιαγραφές? Ναι, δεχόμαστε συναυλία, ναι. Ποιες ώρες? Αυτές. Με πόσο ήχο? Τόσο. Και βάζουμε τους όρους και τους κανόνες στον όποιον ενοικιαστή στην πόλη μας. Ή και ας μην είμαστε άμεσοι εκπιστωτές. Είμαστε όμως ο Δήμος. Έχουμε λόγο. Ή το αφήνουμε φλού. Αν ήταν για την έξωθεν καλή μαρτυρία και να μαζέψουμε την άποψη των κατοίκων ότι εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των δημοτών και δεν δεχόμαστε το θόρυβο και δεν δεχόμαστε την ατασταλία των επιχειρηματιών της ΑΠΛΑΣ, αυτά είναι άλλων εποχών πολιτικές. Και τελευταία μια παράκληση στον κύριο Αργυρουδάκη. Ο καθαρισμός των πλατιών, κύριε Αντιδήμαρχε, να γίνεται συντονισμένα με το τμήμα του περιβάλλοντος, διότι όταν καθαρίζονται τα φύλλα και τα κλαδιά τη μία μέρα, να είναι μέσα σε 2-3 μέρες και η αποκομιδή τους, διότι υπάρχουν στίβες από πούσια πεύκων που είναι έφλεκτα και επικίνδυνα. Ευχαριστώ. Κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, όσον αφορά την κυρία Χιώτη και την κυρία Θεολόγου, οι αιτιάσεις αυτές που αναφέρθηκαν αφορούσαν τη θητεία τη δική σας και δεν μπορούσα να πω πράγματα για πρώην συνεργάτη μου, οπότε γι' αυτό και να είπα διάφορα, δεν έγραψα τίποτα. Αγαπητέ Πέτρε Δημήτρη, για μια φορά σας σκέφτηκα σαν φίλο. Λοιπόν, όσον αφορά το αν έχει οριστεί αναπληρωτής ή όχι, η κυρία Δραχούλη με ενημέρωσε, όπως οφείλατε να γνωρίζετε κι εσείς, ότι αν δεν έχει οριστεί από υπηρεσιακό συμβούλιο, δεν ονομάζεται διευθυντής, αλλά αναπληρωτής διευθυντής, ο οποίος εκτελεί χρέη διευθυντού και ακολουθεί όλη τη διαδικασία. Δεν γίνεται μετακίνηση. Έτσι λοιπόν, η κυρία Δραχούλη. Έτσι λοιπόν, αναπληρωτής διευθυντής, γιατί δεν είναι από υπηρεσιακό συμβούλιο.
έτσι με ενημέρωσε όπως ακριβώς το λέω η κυρία Δραγούλη. Για την ιδέα της κυρία Σιώτη, σας είπα και πώς να κάνει το δουλειά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να κινήσω όλες τις διαδικασίες που προβλέπουν το δημόσιο για να προασπιστούν τα συμφέροντα του Δήμου. Απλά σας θυμίζω ότι το έγγραφο αυτό για το οποίο μιλάτε σας είχε κοινοποιηθεί τον Ιανουάριο προς εσάς, την ημέρα του Φεβρουάριου, εντάξει την ημέρα εκείνη που είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν το βλέπατε εκείνη την ώρα, θα την είχατε βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Μόλις βγει τον κόσμο, θα σας ενημερώσω, σας το είπα. Η μετάλλαξη των υπαλλήλων γίνεται με γνώμονα την καλή λειτουργία του Δήμου, τη σειρά προτεραιότητα που έχουν τεθεί οι εργαζόμενοι και τους κοινωνικούς λόγους όπως γίνεται σε όλους τους Δήμους. Δεν αφήνουμε κανένα να φύγει από την καθαριότητα γιατί δεν έχουμε ανθρώπους και αν εννοείται ότι έχετε κάποιον με τον οποίο πρέπει να το διώξουμε, την καθαριότητα δεν αφήσουμε κανένα να φύγει από το Δήμο. Για τα σκόντα, σας ενημέρωσα την προηγούμενη φορά, μια διαδικασία που δυστυχώς θα φάμε κανένα δίμηνο τουλάχιστον, για να μένουμε να έρθει εδώ ο διευθυνός σύμβουλος της εταιρείας για να συντάξει την επιστολή όπως με επέδειξε ακριβώς σε μένα και τη κυρία Σιώτη, κυρία Τσιαντή. Ξαναπάρει, όπως σας είπα, τοπικό συμβούλιο που έχουν διαγμένε. Την Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή για αποδοχή και μετά θα γίνει η διαδικασία αναμόρφωση του προϋπολογισμού, διότι πρέπει να μπει στα έσοδα και αναμόρφωση ως προς τα έξοδα και μετά να γίνει απευθείας ανάλυση στην Οικονομική Επιτροπή. Στην καλύτερη, άμα τρέχω κάθε μέρα, είναι κανένα τρίμηνο. Και όταν έρθει η εταιρεία αυτή και υπογράψει ο Διεθνός Σύμβουλος που είναι εκτός Ελλάδας κτλ. Έχουμε νομίζω ορίσει το δικό του μόνο εβδομάδα. Γιατί θα βγει αναφέρεται διεξοδικά, καλό να ερχόσασταν κι εσείς. Εγώ προσπάθησα και με τον διοικητή της αστυνομίας και τον διοικητή του Λιμεναρχείου και του κεντρικού Λιμεναρχείου να αποκλείσουμε τη διαδικασία αυτή της, και να αποφύγουμε την συναυλία. Και μάλιστα, επειδή έχω και μια προσωπική γνωριμία με τον διοικητή, έχουμε τσακωθεί κιόλας και δεν έχουμε και καλή επαφή από την ημέρα και μετά. Και του ζήτησα να διακόψει τη συναυλία και να κλείσει την ιστορική. Οπότε αυτό δεν το βλέπετε. Και παράλληλα να έχουμε και στα χέρια κάποια στιγμή διαφόρους εκεί που ήρθαν. Θα έπρεπε να σας ελπίσει να βοηθήσετε, όπως ήταν και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι και ευχαριστώ για μια φορά τους προέδρους και τους εκπροσώπους των συλλόγων που ήρθαν εκεί να αντισταθούν μαζί μας και να καταλάβουν ότι οι δημότητες της Βούλας και οι κάτοικοι της Βούλας δεν θέλουν ανεξέλεγκτες κατακτάσεις στην περιοχή. Τα χωρηματοφόρα που ήταν. Περίμενα να έρθετε εσείς για το πρόβλημα. Τρία θέματα επιγραμματικά. Το πρώτο το ανέφερε και ο κ. Κωνσταντέλος, έχει να κάνει με τα βιβλιακά. Χθες το βράδυ, Κυριακή, στις 11:22, 23:22, με 23:25 και 27, πέθανε με τελικά, δεν ήταν από την περιοχή της Λιφάβας, ήταν από την περιοχή της Βούλας. Ήταν κάπου στην παραλία. Μεταξύ πρώτης και β' πλάς, α, β' πλάς. Δεύτερο θέμα. Στο μήκος. Από τα τελευταία ζητήματα που είχαν φυγεί κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως αντιδημάρχου ήταν η τοποθέτηση και το μήκος της λαϊκής αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας. Είχε μεταφερθεί η λαϊκή αγορά από την οδό Καραϊσκάκη, στην οποία είχε παραμείνει πολύ παραπάνω από όσο έπρεπε, και εγκαταστάθηκε στην οδό Παπάγου όπως όφιλε λόγω της απόφασης που υπήρχε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας. Παρόλα αυτά, ο χώρος τον οποίο καταλαμβάνει η λαϊκή αγορά δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτυχε προχθές, όχι προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, να περάσω έξω από την λαϊκή, καταλαμβάνει το σύνολο του μήκους της οδού Παπάγου από τις Σοκράτους μέχρι το τέρμα της. Φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο είδους αστυνόμευση, τέλος πάντων κάποιος να ελέγχει το πράγμα, διότι δεν ξέρω αν ο Δήμος εισπράττει αυτά που όφελε να εισπράττει από τους ανθρώπους οι οποίοι στείλουν εκεί τους πάντους τους. Και το τρίτο, το οποίο το ανέφερε και ο κύριος Δαβάκης, με πολύ μεγάλη μου χαρά, διαπίστωσα ότι αυτό το κράτος δουλεύει έστω και με σοβαρές χρονοκαθυστερήσεις. Μετά το έγγραφο που είχαμε κάνει πέρσι, τέτοια εποχή, μάλιστα πέρσι τον Απρίλιο, φέτος, εδώ και μία εβδομάδα, άνοιξε το φανάρι της οδού Πειραιός
και Σοκράτους στη συμβολή με την Λεωφόρο Βουλιαγμένης, ώστε να μπορούν να φέρουν δεξιές και αριστερές στροφές κάτοικοι. Ήταν ένα θέμα το οποίο υπήρχε στον Δήμο Βούλας πάρα πολλά χρόνια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέραμε, έστω και με μια τέτοια χρονοκαθυστέρηση, να λύσουμε ένα από τα πάγια προβλήματα του Μόνο επί ασφάλεια και όχι όλε τι μέρε έχει πρόβλημα. 24 ώρε θα πάρουμε το προσωπικό, θα έχει. Λοιπόν, η λαϊκή στην Καραγκιτσκάκη, πολύ σωστά το είπατε, έχει ξεφύγει. Πήγα και εγώ προσωπικά με τον κύριο Βαβασάκη, με την Δημοτική Αστυνομία, που θα πάρουμε, έχει ξεφύγει. Πήγαμε με τον κύριο Βαβασάκη, με την Δημοτική Αστυνομία, διαπιστώσαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Η αλήθεια είναι ότι έχει έρθει μια κανονιστική απόφαση στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση. Ύστερα από απόφαση εκδοτή ποιότητα ζωή και δημοτικό συμβούλιο, ο οποίο δεν έχει τη φιλοσοφία καταρχά τη δημοτική αρχή, ώστε να μπουν και προδιαγραφέ πώ θα είναι οι εκτέλεσει του και πώ θα τοποθετούν τα πράγματά του για να έχει μια εικόνα αναβαθμισμένη η περιοχή μα. Και εκτό αυτών δεν έχει και όλη την διαδικασία τη λειτουργία τη λαϊκή που θα έπρεπε να έχει. Ω εκ τούτου θα καθυστερήσει λίγο η κανονιστική αυτή απόφαση, γιατί θα έπρεπε να θα επαναεξεταστεί από την τεχνική μας υπηρεσία για να μπουν και όλοι οι όροι λειτουργίας των λαϊκών καλών. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν εφαρμοζόταν ούτε ακόμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βούλας του Καρβόνια και ούτε καμία απόφαση. Δεν ξέρω. Εγώ σας λέω, ανέλαβα τώρα, πήγα προχθές με τον κύριο Βαβασάκη και είδαμε το γεγονός. Έβαλα την δημοτική αστυνομία να κάνει έλεγχο μία προς μία όλες τις άδειες και να το κάνουμε εγγράφο αν υπάρχει πέραση. Και από εκεί και θα είναι κάθε Πέμπτη και θα ελέγχει. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει στην διαγνωστική απόφαση, πρέπει να καταγραφούν όλες οι άδειες που έχουν δεθεί στην περιοχή της Βούλας, της Βάρης και της Βουλιαγμένης και να γίνει ένα σχέδιο σκαρύφημα αναδρόμου που προτείνουμε να γίνονται λαϊκές, έτσι ώστε να δούμε αν χωράνε. Αν δεν χωράνε, στους δρόμους που έχουν προτείνει, θα πρέπει να ζητήσουμε τον οργανισμό λαϊκών αγορών να μειώσει τον αριθμό των αδειών που έχει δώσει στην περιοχή μας. Και αφότου επιτεθεί τελικά η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περίπου το Σεπτέμβριο το βλέπω έτσι όπως είναι οι διαδικασίες, θα πρέπει μετά να γίνει και γραμμογράφηση του μεταφέρου για να βάλει ο καθένας τον πάγκο στις διαστάσεις που προβλέπεται από την νομοθεσία και δεν προβλέπεται από την διαδικαστική απόφαση και με την αισθητική που θέλουμε για την πόλη μας και για τις οποίες, εάν δεν δυστηρεί, θα υπάρχει και πρόστιμο. Όσον αφορά το κανάλι της περίοδος, όπως είπε η κυρία Τσιγκόπη, με προσπάθειες της τεχνικής υπηρεσίας και της ιδίας την περίοδο εκεί, καταφέραμε να λύσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα που μπορούμε να δημιουργήσουμε στους κατοίκους της Βούλας. Κυρία Γεροπούλου. Επειδή αναφερθήκαμε πολύ στα βιοτεχνήματα, βέβαια αναφερθήκαν όλοι για τη Βούλα, αλλά αυτή τη στιγμή η Βάρκιζα και η Βάρη, όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα, αλλά και τις καθημερινές, είναι μια προστάτευση πόλη. Το Σάββατο το βράδυ, συγγνώμη λάθος, την Παρασκευή το βράδυ, γινόταν δύο πάρτι συγχρόνως στην ελεύθερη παραλία. Το ένα δεξιά από το ναυτικό όμιλο και το άλλο αριστερά. Ήταν ιδιωτικά πάρτι, στα οποία είχε έρθει ολόκληρο βανάκι, αλλά μεγάλο, είχε φέρει γεννήτρια, είχε φέρει τον deck του με το λάπτοπ, τεράστια ηχεία και ήταν ένα ιδιωτικό πάρτι. Τέλεια. Λοιπόν, η ώρα ήταν 12:30 με μία παρατέταρτο. Είχε και γεννήτρια. Ήταν 12:30 με μία παρατέταρτο. Και αναγκάστηκα και πήγα κάτω να δω από πού έρχεται αυτή η μουσική, γιατί ήταν μέσα στο σπίτι μου το που 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 που. Τελικά κατέληξα να βρω μία παρέα νεολαίας,
να χορεύουν με 120 δεσιμπέλ. Πάρα δίπλα ήταν το δεύτερο πάρτι, πάλι κατά τον ίδιο τρόπο, πάλι με αυτοκίνητο, με βανάκι, το οποίο είχε πάνω όλα τα διακριτικά της εταιρείας. Και βέβαια, εγώ τι μπορούσα να κάνω εκείνη την ώρα. Προσπάθησα να πάρω τηλέφωνο τη Δημοτική Αστυνομία, αλλά η Δημοτική Αστυνομία βέβαια δεν μπορούσα να την βρω εκείνη την ώρα. Και γι' αυτό που ρώτησε η κυρία... Όχι, δεν ήταν το Σάββατο, ήταν Παρασκευή. Ρώτησε η κυρία Τσιριγότη προηγουμένως ποιο τηλέφωνο να πάρουμε και ποιον να βρούμε εκείνη την ώρα. Εγώ πήρα το 100, βέβαια το 100 δεν ήρθε. Διότι μετά που γύρισα σπίτι μου, μέχρι τις 2.30 άκουγα τη μουσική. Εδώ λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει. Το πρωί συνάντησα τη Δημοτική Αστυνομία στον δρόμο και τους λέω τι πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Και η απάντηση ήταν ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο πράγμα είναι να πάμε να πιάσουμε αυτόν που έχει και τα διακριτικά του στο αυτοκίνητο και να του κάνουμε μήνυση. Μου είπε η Δημοτική Αστυνομία ότι θα μας πάνε, λέει, για διαδηγόντα κέρδη. Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι... Ποιον απαγορεύεται μέσα σε μία ελεύθερη παραλία να έχει το ΑΕ και να έχει τα τελευταία. Τέλος πάντων. Εγώ αυτό που γνωρίζω πάντως είναι ότι όλη η Μάρκιζα την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκε. Το Σάββατο το βράδυ, 12 και 14, από το tweet ή από τέλος πάντων την οργανωμένη παραλία, μάλλον από το Ιωπανάκι, δεν μπορούσα να καταλάβω, ήρθαν πυροτεχνήματα. Ακριβώς την ίδια ώρα και την Κυριακή. Έχω δει μία αφίσα, η οποία λέει ότι αν δεν κάνω λάθος, κύριε Δήμαρχε, 10ου μηνός έχουν πάρτι στο Γιαμπανάκι. Σας την έδωσα. Έχουν πάρτι στο Γιαμπανάκι. Το ο DJ The Boy. Αύριο. Ναι, DJ The Boy. Με 3 ευρώ είσοδο και είσοδος από 8 η ώρα. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι θα γίνει αύριο. Έγινε με τον Χατζηγιάννη, που εγώ εδώ θέλω να επισημάνω και κάτι. Κάθε φορά λέμε για τους κατοίκους της Βούλας και για, και για το νοσοκομείο απέναντι. Έχει σκεφτεί κανένα δίπλα. Μιλάω πολύ ωραία. Αυτό, αλλά η ίδια καταστρατηγή δεν κύριε. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι δίπλα είναι το ΠΙΚΠΑ, γιατί είναι παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα. Πώς είναι δυνατόν να δεχόμαστε να γίνονται συναυλίες δίπλα στα παιδιά. Λοιπόν, θέλω να κάνω τώρα μία σοβαρή ερώτηση που αφορά τη Λαφιούριζα. Έχουν σκάψει το δρόμο της Λαφιούριζας ο εργολάβος ο οποίος κάνει το έργο της αποχέτευσης ομβρίων. Αλλά θυμάμαι καλά, κυρία Τσιριγότη, τον είχαμε φέρει εδώ τον εργολάβο και είχαμε συμφωνήσει ότι θα ανοίγει ένα κομμάτι, θα το κλείνει. Εδώ έχει ανοίξει όλη τη Λαφιούριζα και δεν την έχει κλείσει κατά τμήματα. Μήπως θα πρέπει, κύριε Πανά, συγγνώμη, κύριε, που είσαστε υπεύθυνος. Ποιος μιλάει και ένα τελευταίο. Οι ερωτήσεις της κυρίας Αργυροπούλου δεν ενδιαφέρουν κανένα. Και κάτι γίνεται μέσα. Και ένα τελευταίο. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Μιλάμε για χορύπανση. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρό κομμάτι για την πόλη μας. Αλλά βλέπω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν τις συναυλίες κάνουν και αφισορύπανση. Οι βάρες Κοροπίου είναι γεμάτη, εκτός από το Χατζηγιάννη που κάποιος δεν τις έχει κατεβάσει ακόμα, είναι και μια συναυλία που γίνεται στην Κερατέα. Μήπως θα έπρεπε να αρχίσουμε να κυνηγάμε τις εταιρείες που βάζουν τις αφίσες ή τους δήμους, γιατί αυτό γίνεται, είναι δημοτικό πρόγραμμα και θα γίνει στην Κερατέα, στο δημοτικό στάδιο και μας έχουν γεμίσει όλη τη λεωφόρο με αφίσες. Μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Περιμένουμε. 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 Περιμένουμε.
λοιπόν, η δημοτική αστυνομία είναι μέχρι τις 2, όπως σας είπα. Αν δεν βρείτε κάποιον στην υπηρεσία, μπορείτε να πάρετε τον κύριο Παντελή, τον Κασίδρο Κωνσταντέλη και εμένα προσωπικά. Θα τους μιλήσω στον ασύρματο και να πάνε σε εκείνη την περιοχή που πάει το πρόβλημα και να την αντιμετωπίσουν. Όσον αφορά τους ανοιχτούς χώρους, έχουμε ζητήσει να προχωρήσει μια καταγνωστική από την κοινωνική υπηρεσία, ώστε να παίρνει πρόστιμο σε όποιον κάνει εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους και σε ανοιχτές παραλίες. Για τις αφήσεις γνωρίζετε πολύ καλά, αν είχα τα σύμματα το βλέπατε, κάθε μέρα όταν κινούμε και βλέπω οτιδήποτε είναι αφήσα, φέει βολάν, αμέσως δίνω εντολή στην δημοτική αστυνομία να πάει να καταγράψει ποιος είναι και τι είναι και να πάρει και μια φύση και να κάνει το εισηγητικό προς την οικονομική υπηρεσία για να επιβληθεί το πρόστιμο. Και παράλληλα στην υπηρεσία καταδιώτη για να τις αποξηλώσει. Να έχω παίξει το κύριο Ιωδάκη κάθε μέρα για τώρα. Να. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα ο κόσμος δεν σέβεται ούτε τον τη χώρα του, ούτε και τον άλλο. Κυρία Καραγιάννη. Μία ενημέρωση και ένα προημερησίας. Θέλω να ενημερώσω τους συναδέλφους εδώ και τον κόσμο. Το Σάββατο στις 7 Ιουλίου ο Δήμος μας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας συμμετείχε στις δράσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Sky «Όλοι μαζί μπορούμε» και στην υγεία, σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η συγκέντρωση ενός τεράστιου αριθμού φαρμακευτικού και νοσηλευτικού υλικού και μάλιστα είχαμε και εκπλήξεις, βρέθηκε μόνο ένας δημότης μας και μεγάλης ηλικίας να μας φέρει μια σακούλα με αντικαρκινικά εφάρμακα χημειοθεραπείας αξίας 6.500. Που όπως είπε και ο κύριος Πανολιός, ο διευθυντής του Sky, δεν έχει ξανατύχει σε καμία άλλη. Ποιο ταμείο τα είχε πληρώσει το Φουκαριάρι. Εντάξει, τώρα δεν θα το κοιτάξουμε αυτό. Ποιο ταμείο τα είχε πληρώσει. Μπορεί να τα είχε πληρώσει και με την τσέπη του. Εσείς από όλο αυτό που είπα, μόνο αυτό σας φάνηκε παράξενο. Το ποιος το είχε πληρώσει. Λοιπόν, τα υλικά αυτά. Συγγνώμη. Λοιπόν, το υλικό το οποίο παρελήφθη από τους ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μεταφέρθηκαν στο Ιατρείο της Κοινωνικής Αποστολής, όπου εκεί θα γίνει η διαλογή και η κατηγοριοποίηση και τα φάρμακα αυτά, όπως όλοι ξέρετε, προορίζονται για τις ευπαθείς και κοινωνικά αδύναμες ομάδες των συνανθρώπων μας. Την προσπάθεια αυτή στήριξε με την παρουσία του και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γλυφάδας, Βάρης Βούλας και Βουλιαγμένης και Ελληνικού, κύριος κύριος Παύλος. Επίσης ήταν παρόν και ο διευθυντής του ΣΚΑΙ, ο κύριος Πανολιός. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Δήμου σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια με την αθρώα συμμετοχή τους, τους φαρμακοποιούς της περιοχής μας και ιδιαίτερα τον κύριο Γιώργο Λικούδη, ο οποίος και με την παρουσία του αλλά και με μεγάλο όγκο υλικού που προσέφερε και ήταν εκεί στη διάρκεια της συγκέντρωσης, τους εθελοντές ιατρούς και τους συνεργάτες του ΣΚΑΙ, καθώς και όλους τους εργαζόμενους της κοινωνικής υπηρεσίας για τις άοπνες προσπάθειές τους σε όλες μας τις δράσεις. Το δεύτερο μου θέμα αφορά την παιδιατρική κλινική του Ασκληπίου και οι συνάδελφοι όλοι θα βρήκατε στα έδρανά σας δύο έντυπα τα οποία σας έχω αφήσει. Το ένα είναι από τον Απρίλιο, ναι, και θα σας δώσω και το δεύτερο. Και είναι και ένα πρόσφατο που είναι από τον Ιούλιο. Αυτά ναι, αυτά εγώ δεν θα πω αυτά. Εγώ σας τα έδωσα για να έχετε μια ενημέρωση. Όπως τα πήρα εγώ τα χαρτιά σας, θα έδωσα καλό να τα δώσω και στους υπόλοιπους. Την Πέμπτη λοιπόν, στις 5 Εβδόμου, μετά από κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για κίνδυνο αναστολής λειτουργίας του παιδιατρικού τμήματος του Ασκληπίου, η πρόσκληση ήταν από το Σύλλογο Γονέων του Δεύτερου Δημοτικού, είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο, βρέθηκα στο χώρο του Ασκληπίου. Εκεί παρευρίσκονται η διευθύντρια της 7ης κυρία Άννα Μπουζιάννη και ο δημοσιογράφος του Παλμού κύριος Γιώργος Λαουτάρης. Επισκεφτήκαμε μαζί πρώτα τη διευθύντρια του παιδιατρικού τμήματος, την κυρία Σπυριδούλα Παπαδάκου, η οποία μας ενημέρωσε σχετικά. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πληροφορηθήκαμε ότι το παιδιατρικό τμήμα αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί, διότι αντί να υπηρετούν στις
οργανικές θέσεις 6 παιδίατροι, όπως πρέπει και όπως γινόταν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα απασχολούνται μόλις 3, οι 2 εκ των οποίων είναι επικουρικοί, δηλαδή με συμβάσεις ενός μόλις χρόνου. Άρα στην ουσία λειτουργεί μόνο με ένα άτομο, την κυρία Παπαδάκου, η οποία είναι και μια μεγάλη κυρία, δουλεύει 40 χρόνια και είναι στην ώρα που πρέπει να πάρει και αυτή τη σύνταξή της. Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε και στον οργανισμό του νοσοκομείου, που όπως ξέρετε είναι ο λειτουργικός χάρτης, βάσει του οποίου ορίζονται οι οργανικές θέσεις σε κάθε τμήμα. Εξαιτίας του νόμου 1432, 34 του 12, και αυτό 2 ημέρες πριν λήξει η Κρητία Παπαδήμου, η παιδιατρική κλινική του Ασκληπίου κινδυνεύει στο εξής να απασχολεί μόλις 2 ειδικευμένους γιατρούς του ΕΣΥ. Το παράδοξο στην όλη υπόθεση είναι ότι ενώ το Υπουργείο διατείνεται ότι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πληρούνται οι θέσεις των παιδιατρικών κλινικών, δεν κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Η κραυγή αγωνίας της κυρίας Παπαδάκου, η οποία με τόσο ζήλο έχει αγωνιστεί και έχει κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διατηρήσει αυτό το τμήμα όλα αυτά τα χρόνια, απευθύνεται προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και την κοινωνία των πολιτών, να σταθούν αρρωγοί. Το νοσοκομείο μας, όπως όλοι ξέρετε, εξυπηρετεί χιλιάδες παιδιά της ευρύτερης περιοχής και ιδιαίτερα το καλοκαίρι και λόγω παρεθερισμού αυξάνεται πάρα πολύ ο καλυπτόμενος πληθυσμός από το Ασκληπείο, από το παιδιατρικό. Επισκεφθήκαμε και τον διοικητή και πρόεδρο του ΔΣ του Ασκληπείου, κύριο Δημήτρη Κεχαγιά, ο οποίος μας διέψευσε τη φήμη ότι μεθοδεύεται το κλείσιμο του παιδιατρικού τμήματος και είπε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Θέλουμε τουλάχιστον 4 με 5 άτομα για να βγάλουν πέρα το δύσκολο έργο, τους τόνισε. Θα προσπαθήσει, όπως μας είπε, το αίτημα του παιδιατρικού να προωθηθεί αρμοδίως, αλλά ζήτησε τη συμπαράσταση και τη στήριξη του Δήμου, των κατοίκων και όλων των φορέων. Θέλω να σας πω ότι ήδη πάνω από 1000 υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί και συνεχίζουν να συγκεντρώνονται για το θέμα αυτό. Και επειδή γνωρίζουμε όλοι και τον κίνδυνο γενικότερα ιδιωτικοποίησης που ελοχεύει πάντα στο Ασκληπείο, το έχουμε ζήσει κάθε χρόνο σχεδόν και ιδιαίτερα τον μήνα Αύγουστο, που λείπουν οι περισσότεροι, θέλω να προτείνω σήμερα στο ΔΣ να εκδώσουμε ένα ψήφισμα με το οποίο να δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στα δίκαια αιτήματα της Διευθύντριας Παιδιατρικού Τμήματος, κυρίας Παπαδάκου, για την κάλυψη των θέσεων από τους γιατρούς που πρέπει για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Και δεύτερον, να δηλώσουμε και την βούλησή μας ότι δεν θα δεχθούμε με τίποτα την υποβάθμιση και κυρίως την αναστολή λειτουργίας του Παιδιατρικού Τμήματος του Ασκληπείου. Το ψήφισμα αυτό, όπως ξέρετε και καλύτερα και ο Πρόεδρος και όλοι εδώ, θα πρέπει να ξεκινήσει από το γραφείο Πρωθυπουργού, το γραφείο του Υπουργού Υγείας, το παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Και όπου αλλού νομίζετε εσείς ότι πρέπει να πάει, όσοι ξέρετε και καλύτερα, και αν αργεί αυτό το ψήφισμα ή αν νομίζετε ότι πρέπει να συμπληρώσουμε οτιδήποτε. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί κανείς να μην θέλει να δώσουμε κι εμείς τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αυτό αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μήπως συνέβη και αυτό που συνέβη στο Δήμο, που καταργηθήκανε όλες οι οργανικές θέσεις κάτι παρόμοιο, που δεν είναι καλυμμένες. Είναι κάτι παρόμοιο, προφανώς κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ μιλάμε για τα παιδιά και είναι το μοναδικό νοσοκομείο για το παιδιά. Αλλά δεν αφορά μόνο το συγκέντρωτο. Ναι, αλλά τώρα η συγκέντρωση αυτή για το παιδιατρικό. Δεν αφορά μόνο αυτό. Εντάξει. Επειδή έχουμε πολύ λίγα. Πιστεύω ότι όλες ο κύριος Λιτερό. Εάν θέλετε μπορείτε να το ετοιμάσετε και να το ψηφίσουμε στην Τετάρτη, αν θέλετε να το καταγράψετε. Μένουμε τελείως. Σας παρακαλώ. Κύριε Λιτερό, πλέκτο. Κύριε Ντερομπλουσόλο, επιτρέψτε μου. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ όλους. Κύριε Ντερομπλουσόλο, ξεκινήστε. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς με φέρνετε πάλι σε δύσκολη θέση να καταγγείλω μια ενέργειά σας, την οποία θεωρώ προσβλητική προς το θεσμό που εκπροσωπώ του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής, με το να μην συμπεριλάβετε το 11ο θέμα της 15ης συνεδρίασης της 25/6/2012 στα προσυζήτηση θέματα της σημερινής συνεδρίασης.
Άλλωστε και τυπικά, κατά προτεραιότητα, όσα θέματα δεν συζητήθηκαν λόγω της διακοπής της συνεδρίασης, θα έπρεπε σήμερα να είναι προς συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι ενεργήσατε κατ' εντολήν τουλάχιστον του Αντιδημάρχου Διαφάνειας και αυτό δεν σας θυμά. Δεν είχατε ούτε καν την ευαισθησία να με ενημερώσετε τηλεφωνικά για την απόφασή σας αυτή. Είναι βέβαιο ότι δεν ενεργήσατε, είναι βέβαιο δε ότι ενεργήσατε κατόπιν εντολής ή συνεννόησης ή όπως αλλιώς θέλετε, διότι ο κύριος Αντιδήμαρχος Διαφάνειας, όταν διεκόπη η προηγούμενη συνεδρίαση, με ίχνη απειλής στον τόνο της φωνής του, μου δήλωσε ότι το θέμα αυτό, το επίμαχο, δεν πρόκειται να συζητηθεί χωρίς την παρουσία νομικών και ότι κατηγόρησε ότι κάποιοι ενεργούν εξυπηρετώντας ιδιωτικά συμφέροντα. Εγώ του απάντησα ότι επεκώς θα πω ότι κάποιοι προστατεύουν τα συμφέροντα του Δήμου και κάποιοι των συλλόγων. Άλλωστε, η σχετική καταγγελία που έκανε προς την ΕΦΟΑ, δεν θα σας κουράσω να σας τη διαβάσω. Την επόμενη Τετάρτη όμως που έχουμε συνεδρίαση, θα την μοιράσω σε όλους για να δείτε η ΕΦΟΑ που ζητάει συνδιοίκηση εδώ πέρα με το Δήμο για τα αθλητικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, το αισθάνομαι ότι κάποιοι μου σπρώχνουν το χαλί. Σας παρακαλώ. Κύριε Νικτρόπουλο, μισό λεπτό. Μου το σπρώχνουν το χαλί. Εγώ είμαι απάνω στο χαλί και μου το σπρώχνουν. Δεν πειράζει, το τραβάνε. Θα προσπαθήσω να τους πείσω ότι κάνουν λάθος και να μην συνεχίσουν. Απλά μόνο τους προειδοποιώ. Εάν συνεχίσουν, μην προσδοκούν παραίτηση, αλλά να ετοιμάζονται για πόλεμο, με όποιες παράπλευρες απώλειες. Ευχαριστώ. Έχετε, δεν έχετε άλλο. Κύριε, μισό λεπτό να δώσω πρώτα. Πρέπει να είναι προσωπικό, πρώτα είναι προσωπικό. Εκτελώ. Λοιπόν. Δεν το ρωτήσατε όμως τώρα, δεν το ρωτήσατε όμως τώρα, σε τι σημείσατε όμως τώρα, βιαστήκατε, και είπα πρόεδρος να πάρει και να πρόεδρο που γίνει το προσωπικό. Εντάξει, και αν θέλετε να κάνετε τεσσάρις μας τον πρόεδρο και σε όλα αυτά, κάτω. Αλλά το μόνο που έχουμε καταφέρει να μειώνουμε συνεχώς το θεσμό, τίποτα άλλο δεν μας. Εγώ δεν πρέπει να έχω προσωπικό πρόβλημα, πείτε μου ό,τι θέλετε. Και θα δώσω και την ερώτηση. Κύριε Κοντανίου, προσωπικό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σελίσσα, κοίτα το προσωπικό. Αναφέρθηκε σε μένα. Σας είχαμε καμία συζήτηση για αυτό το θέμα. Θα δώσω την απάντηση. Όχι, εγώ... πέστε μου, είχαμε καμία συζήτηση για αυτό το θέμα εμείς. Για να σας δώσω την απάντηση είναι σαν να απολογούμε. Για να απολογούμε είμαι κατηγορούμενος, διεφοβές δεν υπήρχαν για δεύτερο. Επειδή αφέτησαν υπονοούμενα ότι εγώ σας παρέτρεψα, σας προέτρεψα μάλλον, να κάνετε κάτι μη σύνομο και κάτι μη ηθικά σωστό, να είστε σίγουροι ότι αύριο το πρωί θα καταθέσω μήνυση να γίνουν την κυρία Νατίνου Νιρόγου. Δεν λέω τίποτα άλλο και να είσαι σίγουροι ότι αύριο θα καταθέσω μήνυση. Εγώ έχω να πω, επειδή είναι το θέμα που αφορά τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να συνδυάζονται τέτοια θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξή. Πράγματι δεν είναι μέσα στα θέματα τη σημερινή διαδίκηση και δεν λέω κάτι. Το δεύτερο που έχω να πω είναι το εξής. Υπήρξε μια τηλεφωνική επαφή μου, το ανέφερε ο κ. Μητερόπουλος στο συγκεκριμένο θέμα και του είπα ότι υπάρχει και συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα, μια εκ παραδρομής δεν πήγε και θα έρθει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης την επόμενη εβδομάδα. Τρίτο, όσον αφορά το θέμα, εκ των πραγμάτων θα οδηγηθούμε να πάρουμε τέτοια απόφαση. Αφού αναφέρεται στο τι θα κάνουμε με τους συλλόγους και τι από εκεί πέρα και με όλα τα υπόλοιπα που αναφέρει ο τίτλος του θέματος. Δεν είναι ούτε στη διακριτική ευχέρεια που καν και να ήθελε ο Πρόεδρος να πει όταν ένα θέμα έρχεται προς το Προεδρείο, θα πρέπει να έρθει να συζητηθεί. Εξάλλου αν υπήρχε κάτι τέτοιο δεν θα το καταφέρει την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, διότι από εκεί και πέρα θα είναι σαν να λέω να υποβαθμίζω τον εαυτό μου. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Ο κάθε ένας μας έχει μια ιστορία.
και εγώ στον χώρο της βάζει και κατ' επέκταση από εκεί και πέρα είναι γνωστό σε όσους θέλουν να το γνωρίζουν το ποιος είναι ο Αναστασίου. Δεν θα επιτρέψετε μου και δεν θέλω να το λέω τακτικά και ούτε θέλω να δίνω τα διαπιστευτήριά μου καθημερινά. Έχω μια συνεχή παρουσία τόσα χρόνια και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό για τον Αναστασίου. Άλλος μπορεί να το θεωρήσει επιτυχημένο, άλλος αποτυχημένο, ένα πράγμα όμως δεν αμφισβητείται. Και δεν θα πω ποιο είναι, από εκεί και πέρα κάθε αναλογιστή. Τίποτα άλλο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί δεν το φέρατε. Τίποτα, σας έδωσα την απάντηση. Δεν σας έδωσα την απάντηση. Σας έδωσα και τηλεφωνικά την απάντηση. Όχι, γιατί δεν είναι σήμερα. Όχι, γιατί θα το φέρετε την Τετάρτη. Σας είπα, γιατί είναι τώρα. Γιατί δεν είναι σήμερα. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είχαμε. Γιατί αυτό που έδωσε ο κύριος Κωνσταντέλος λόγω χάρη ήταν ένα άλλο θέμα το οποίο και αυτό μας ταλαιπώρησε. Άρχεται για να το φέρουμε εκεί που πρέπει να φέρουμε το θέμα. Και είναι πολλά πράγματα. Βλέπετε, έχουμε δύο συμβούλια. Θα ξαναέχουμε και άλλα συμβούλια. Και μας μέμεστε γιατί δεν το φέραμε. Εάν δεν το φέραμε την προηγούμενη φορά, δεν θα το φέρω. Δεν σας είπα ότι θα το φέρω την επόμενη εβδομάδα. Ήρθε η επόμενη εβδομάδα και δεν το έβαλα. Δεν μου εξηγήσατε γιατί δεν σας το είπα. Εκ παραδρομής. Θέλετε να το πιστεύετε. Δεν θέλετε να το πιστεύετε. Δεν είπατε εκ παραδρομής. Δεν σας είπα τηλεφωνικά αυτό. Είπατε ότι θα το φέρω την Τετάρτη. Δεν είπατε εκ παραδρομής. Κάντε κάτι, σας είπα την επόμενη εβδομάδα θα έχω συμβούλιο και σήμερα να το έχω στα πρώτα θέματα μάλιστα. Αυτό σας είπα. Τυχαίο γεγονός ότι απειλήθηκα. Δεν ξέρω το τι κάνετε και αν είναι που σημαίνει αυτό το πράγμα, εσείς ξέρετε καλύτερα πώς θα προσπίσετε τον εαυτό σας. Αλλά δεν μπορεί να σας επιτρέπω να αθροίζετε. Και μάλιστα ως μαθηματικό σας λέω ότι τα νόμια δεν αθροίζονται. Λοιπόν, προχωράμε. Απλά ο κύριος Καραγιώργος. Σας πάω στον κύριο Κοντορίνη να καλέσει να περιπολίσει. Ο κύριος Καραγιώργος. Είναι προσωπικό το θέμα μέχρι εδώ. Εντάξει, εγώ κάτω. Αρκετά έχω αντίθετα μέχρι εδώ. Κύριε Κοντορίνη, κύριε. Ο κύριος Καραγιώργος. Εγώ δυστυχώς θα συμφωνήσω με τον κύριο Καπετανέφιλο, δυστυχώς και χωρίς να έχω καμία και καταλαβαίνω τον αντιδήμαρχο καθαριότητας τις δυσκολίες που περνάει γιατί έχει όντως λίγο προσωπικό, αλλά δυστυχώς δεν παρατηρείται κύριο Καπετανέα μόνο στη Βάρη, παρατηρείται είχαμε και στη Βουλιαγμένη στις γειτονιές, τώρα σιγά σιγά παρατηρείται και προς την πλατεία και στους σχετικούς δρόμους. Επικαλεστόμαστε και τη μαρτυρία και του κ. Σκουμπούρη. Λίγο καιρό ήμασταν μαζί στην πλατεία της Βουλιαγμένης και θυμάστε τι γινόταν με τα σκουπίδια. Συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα ως και την Παρασκευή το βράδυ, ήταν η ΚΑΔΗ έξω από το δημοτικό σχολείο της Βουλιαγμένης. Είχα ξεχυλήσει και κάθε μέρα, ήταν όλο και περισσότερα σκουπίδια. Σε έναν δρόμο η Άσονα που θεωρείται ως ο δεύτερος πιο κεντρικός δρόμος της Βουλιαγμένης. Ευτυχώς Δευτέρα ήταν καθαριστή. Πέραγα κάθε μέρα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, ήταν τα σκουπίδια είχαν βγει στον δρόμο πλέον. Σκουπίδια, όχι ανακύκλωση. Τα σκουπίδια. Και εκεί πέρα δεν μιλάμε για πολυκατοικίες γύρω-γύρω, μιλάμε για ένα σχολείο που χτίζεται με κόσταμα της εργασίας αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για ένα σχολείο που είναι κλειστό. Οικόπεδο απέναντι δεν είναι κάποιο πολύ σύγχρονο σημείο έτσι ώστε να γεμίζει κάθε μέρα έτσι και να την κάνει και να πετάγονται. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σοβαρό θέμα που εμφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλιαγμένη, στην Πλατεία της Βουλιαγμένης, αλλά κάθε καλοκαίρι δεν είναι μόνο στην πλατεία, εμφανίζεται και από τη μεριά της Απόλλωνας, στην πλάση του Αστέρα της Βουλιαγμένης, με τις αποχετεύσεις. Πλημμυρίζουν συνέχεια, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα και για τους νεόμενους, αλλά και για τα μαγαζιά και για τους ανθρώπους που προσπαθούν να πάνε να πίνουν ένα καφέ, να φάνε και αυτά, και για τους μαγαζάτες εκεί. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό, δεν γίνεται άλλο. Είναι χρόνια αυτή η κατάσταση και τώρα παρουσιάζεται και στην πλατεία πλέον. Είχαμε στον Αστέρα, τώρα έχουμε και στην πλατεία το ίδιο πρόβλημα. Πριν λίγες μέρες επισκέφθηκα το λιμανάκι στις Νηρίδες. Είδα κάτω πως ο άνθρωπος αυτός που έχει πάρει την καντίνα, άρα ψυχτήριο, έχει φτιάξει μόνος του κάποια πιόσκια ξύλινα, πώς να το πούμε, για να πηγαίνουν άνθρωπος να πάνε τουαλέτα. Είναι τουλάχιστον ντροπή αυτό και για την αισθητική και πίσω όπως μολύνει κιόλας. Εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει κάτι με τις χημικές τουαλέτες, να δούμε τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Και θα ήθελα να ρωτήσω. Δεν έχει χημικές τουαλέτες και πάλι ο άνθρωπος έχει φτιάξει μόνο τις ξύλινες κατασκευές. Θα ήθελα να ρωτήσω, εδώ και 1,5 μήνα περίπου, μπορεί και παραπάνω, έχει έρθει ένα έγγραφο που έχω διαβάσει και εγώ το καταστηματαρχών Βουλιαγμένης. Αυτό κολλάει ίσως και σε ένα θέμα πιο κάτω που έχουμε σήμερα. Που ζητάει την απαλλαγή του 3% που πλήρωνε παραπάνω.
Εδώ και ένα μισή μήνα το θέμα έπρεπε να έχει έρθει. Πιστεύω ακόμα δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί δεν έχει έρθει. Γιατί από ό,τι φαίνεται το έγγραφο και οι υπογραφές των καταστηματαρχών που ζητάγανε να απαλλαγούν από αυτό το 3%. Και κάτι τελευταίο, από τις 27 Αυγούστου φαίνεται μάλιστα την πέρα των Βεγγαλικών δεν είχε μόνο ο κ. Παντελής πρόβλημα, δεν ξέρω αν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Είχα και εγώ πρόβλημα, το διαπίστωσα και ο ίδιος. Μάλιστα, ήσασταν μπροστά εκείνη την ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Έχω καταθέσει από τις 27 Αυγούστου την παρέτησή μου, την απαλλαγή μου από, από τη θέση που μου είχατε δώσει για την εποπτεία και συντονισμό της περασπέρασης Βουλιαγμένης. Ξέρω, γνωρίζω, θα επικαλεστώ τον κύριο Πελετσιώτη, την Τρίτη, Τετάρτη, κύριε Πελετσιώτη, νομίζω μου είπατε πως είχε φτάσει στο γραφείο πλέον η παρέτησή μου από τη θέση αυτή. Ακόμα δεν έχει γίνει δεχτή. Εχθές με ρωτήσατε, κύριε Δήμαρχε, αν επιμένω και είπα επιμένω. Έρχομαι σήμερα και μαθαίνω πως ακόμα πάλι δεν έχει γίνει δεχτή. Θεωρώ πως είναι απαράδεκτο από τις 27 του μήνα να φτάνουμε τώρα να έχουμε 9 του μήνα, 9 του μήνα και ακόμα να μην έχει γίνει δεχτή κάποια παρέτηση. Δεν είμαι υπάλληλος, είμαι δημοτικός σύμβουλος. Λέω πως δεν μπορώ να τα απεξέλθω σε αυτή τη θέση για τους διαφόρους λόγους και θέλω να την αφήσω. Δεν νομίζω γιατί να κρατάει 15 μέρες ένα θέμα έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον αφορά την καθαριότητα, έχω απαντήσει διεξοδικά. Ο κ. Αγιουρδάκης και όλο το προσωπικό του Δήμου, το ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καταβάλει περάθρωπε προσπάθειε, είμαστε μείον 100 τουλάχιστον άτομα από πέρσι. Στα 200 που δουλεύουν στα εξωτερικά στην Αγία, ένα 2% είμαστε μείον 30%. Σε όποιον άνθρωπο, Έλληνα και Ευρωπαίο, πείτε ότι είμαστε μείον 100 στα 200 άτομα, θα σα πει ότι είναι άνθρωπο αυτό που γίνεται. Βοηθήστε κι εσεί με τι υποδείξει σα στον αντίπαλο καθαριότητα, στι υπηρεσίε, στους υπαλλήλους τους οποίους συναντάτε, βοηθήστε μιλώντας με τους κατοίκους να μάθουν να σέβονται την περιοχή τους, να μάθουν να σέβονται την καθημερινότητά τους, να κλείνουν τους άγχους των απορριμμάτων για να μην σπετάνε από πάνω. Όταν είναι γεμάτος ο άγχος, θα τον κάνουν μια μέρα και στον κάνουν λίγο αργότερα. Σε μια δύσκολη περίοδο της Ελλάδας που τη ζούμε όλοι, πρωτόγνωροι, ξεραίνεται όλη η παραλιακή, κυρίε και κύριοι, δεν έχετε δει. Η μόνη περιοχή που δεν ξεραίνεται το πράσινο είναι ο Δήμος Βάρης Βουλιάς Βουλιαγμένης. Σκάβουμε και ψάχνουμε να βρούμε από πού ανοίγουν τα μπέκ, τα οποία έχει κλείσει το Υπουργείο, γιατί χρωστάει στην ΕΙΔΑ και δεν έχει εργολάβο ο οποίος θα πει τον Νοέμβριο. Για να συντηρήσει την παραλιακή από το Χρωστάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι την παραλία κάτω της Βάρκησας που έχει νησίδα, έχουν κλείσει όλα τα φρόνματα φωτίσματα και αρχίζουμε εμείς και τα συντηρούμε, διότι το κράτος όχι δεν έχει λεφτά, δεν έχει φροντίσει καν να κάνει διαγωνισμό για να βάλει τον νότερο εργολάβο. Βοηθήστε λοιπόν όλοι το Δήμο, τους υπαλλήλους και τους ίδιους μας τους εαυτούς και στην καθαριότητα και στην πυρασφάλεια γιατί πλησιάζουν δύσκολες μέρες. Για τις αποχαιρετεύσεις των καταστημάτων στη Βουλιαγμένη, έχω να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ξεκινήσει να είναι έντονο εδώ και 6-7 χρόνια. Από τότε που άρχισε η πιάτσα εκεί των μεραζιών να αναβαθμίζεται και να βελτιώνεται από τον Δήμο με τους πεζοδρόμους και τις φυτέψεις που έγιναν στην περιοχή. Είναι γνωστό σε όλους ότι την αναβάθμιση αυτή αυξήθηκε τουλάχιστον 30% τζίρος των καταστημάτων και το ίδιο θα γίνει και στην παραλία της Βάρκησας και στην πλατεία της Βούλας, έτσι ώστε να μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν στις δύσκολες στιγμές. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που έγιναν εκεί τα εστιατόρια επιτυχημένα πια, γιατί υπήρχαν να λιγοκλίνανε συνέχεια, έγινε καταβλήθηκε κάτι δηλαδή προσπάθεια να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο αγωγός αυτός ο οποίος έχει κατασκευαστεί πριν πάρα πολλά χρόνια, ενδεχομένως να μην είχε τις προδιαγραφές, παρότι έχει παραλυθεί βέβαια, δεν είχε τις προδιαγραφές να αντέξει πάρα πολλά χρόνια και πολύ μεγαλύτερο φορτίο από αυτό το οποίο είχε κατασκευαστεί και την ζωτική περίοδο. Καλέσαμε τότε την ΕΙΔΑΠ, η οποία έβαλε μέσα την μικροκάμερα και η οποία έκανε μία έρευνα τουλάχιστον δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Διαπίστωσε ότι ο αγωγός αυτός ούτε έχει καθρίζηση, ούτε έχει σπάσει, ούτε έχουν μπει μέσα ρίζες δέντρο. Και μάλιστα έχει παρέδωση το συντή στον τότε διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών και προοδομίας του κύριου Καραδόντο. Ο Δήμος προσπαθούσε να μιλήσει αυτό το θέμα, διότι ειδικά μας ενημέρωσε και εγγράφω ότι υπάρχει η ελογραφία στην τεχνική υπηρεσία ότι ο αγωγός δεν έχει πρόβλημα και δεν θα προωθήσει μελέτη τις μελέτες για την επισκευή των αποκλειστικών συστημάτων. Την κάνει πάντοτε η ΔΑ, η οποία επαναλαμβάνει στο τέλος και το έργο. Γίνεται μεταπάνω στο Δήμο και εργολαβία που δημοκρατεί ο Δήμος με μελέτη υπογράφεται από την ΕΙΔΑΠ και παραλαμβάνεται από την ΕΙΔΑΠ. Μας ενημέρωσε ότι δεν θα προβεί σε τέτοια μελέτη, διότι ο αγωγός δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε τη λύση και η λύση που βρήκαν οι χημικοί μηχανικοί και μηχανολόγοι του Δήμου αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες ήταν, σας παρακαλώ, τις 7 το πρωί είμαι στην τεχνική υπηρεσία και δεν έχω σταματήσει ούτε λεπτό. Λοιπόν, η σωστή λύση από τους ανθρώπους, τους επιστήμονες ήταν να καταρχάς να τοποθετήσουν οι υποσυλλέκτες όλα αυτά τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν κυρίως οικονομικού ενδιαφέροντος. Πήρε άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο κανονιστική απόφαση τη διαβίβαση της επιχειρήσης ώστε να κατασκευάσουν τους υποσυλλέκτες. Παράλληλα, βρέθηκε η λύση η οποία χρησιμοποιείται και στις επεξεργασίες με μάτους βιολογικούς κατασμούς κτλ. Να τοποθετείται βιομάζα στον χώρο που είναι εκεί οι λάντζες τους και οι δεξαμενές λιμάτων του κάθε συγκροτήματος, στην πολυκατοικία ή ό,τι είναι, έτσι ώστε να οι μικροοργανισμοί αυτοί οι οποίοι τρώνε το λίπος να μην αφήνουν να δημιουργηθούν αυτά τα λίπη τα οποία φράζουν τελικώς τις απογοητεύσεις. Το ίδιο ανέλαβε να κάνει και ο Δήμος, όπου έδωσε με διαγωνισμό την προμήθεια τέτοιου υλικού, η οποία με μια συγκεκριμένη περιοδικότητα τοποθετείται στα διοστάσια και σε όλα τα φρεάτια, έτσι ώστε να μην αναπτύσσεται το λίπος και φράζει και μειώνει τη διατομή του. Αυτό το πρόγραμμα καλέσαμε τους καταστηματάρχες, το ξεκινήσαμε οι καταστηματάρχες και Δήμος, τον περπατήσαμε μαζί. Περισσότεροι από αυτούς φτιάξανε λοιπόν συλλέκτες όσοι μπορούσαν, γιατί βρίσκεται και στην πολυκατοικία κτλ. Που δεν είχαν τις προδιαγραφές. Δυστυχώς, από το τελευταίο χρονικό διάστημα και με την συνένωση των Δήμων, αυτό το πράγμα τόνισε τους καταστηματάρχες την περσινή χρονιά λόγω των καθυστέρησεων του προϋπολογισμού και όλα τα προβλήματα. Παρότι είχε προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2011 η προμήθεια της βιομάζας των μικροοργανισμών, οι οποίοι δεν αφήνουν να αναπτυχθούν το λίπος, τελικά δεν ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Και έχω ζητήσει από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Μαυρωτά, έχω επικοινωνήσει και προσωπικά με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου του Καταστηματαρχών Βουλιαγμένης να συνεχίσουν το πρόγραμμα, να μην το διακόψουν, να ρίχνουν μέσα στους λιποσυλλέκτες τους και στους χώρους των δεξαμενών λιμάτων αυτή τη βιομάζα, έτσι ώστε να μην αναπτύσσεται το λίπος και να μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό. Η μόνη λύση λοιπόν είναι αυτή. Δεν υπάρχει λύση να κατασκευαστεί το εγώ, το έχει ελέγξει 2 και 3 φορές η σειρά. Όσον αφορά το λιμανάκι του Μαντζινιώτη, ο ανάδοχος της Καρδιάς, βούλης της Δημοτικής Αρχής, τα είχε πει και ο Δήμαρχος Καζαντόπουλος, είναι στο τέλος της περίοδου να απομακρυνθεί από εκεί αυτό το κακάσχημο και ακαλέσθητο κατασκεύασμα που υπάρχει και το οποίο με τις υπερκατασκευές έχει χειροτερέψει. Περιμέναμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σήμερα, έχουμε ζητήσει να παραδώσει και το μίσθιο, η οικονομική υπηρεσία, έτσι ώστε να αποδοθεί αυτή η παραλία ελεύθερη χωρίς καντίνες κτλ. Διότι αυτό του τύπου καντίνες και με την αλλαγή της νομοθεσίας δεν μπορούν να πάρουν πια άδεια λειτουργίας, διότι με την προηγούμενη νομοθεσία ήταν αυτά που εδράζονται σε σταθερή βάση κτλ. Που ήταν της Γενικής Γραμματείας και μπορούσαν να διαδοθούν. Τώρα έχει αλλάξει τελείως το καθεστώς των καντινών και των κινητών και των αυτών που είναι διαστάσιμο εμπόριο. Οπότε δεν προβλέπεται να μπορεί να έχει παραλυτούς και η βούλησή μας να καθαρίσει η παραλία. Έπρεπε αυτό ο κύριος να σέβεται πρώτα απ' όλα τον εαυτό του να έχει βάλει χημικές τουαλέτες ως όλοι. Αύριο θα στείλω ένα από εκεί να ξυλώσω και τις παραλίες που είπατε για τις ειδήσεις, δώρο συγγνώμη, και θα του ζητήσουμε μάλιστα να βάλουν σε μια τουαλέτες και τις τουαλέτες. Όσον αφορά το 3% για τα καταστήματα της Βουλιαγμένης, έχει γίνει κάποιο έλεγχο, το έχω διαβάσει στην νομική υπηρεσία που θα απαντήσει, αλλά θέλει μια προσεκτική απάντηση, έτσι ώστε να μην εις βάρος των καταστηματαρχών. Λοιπόν, ο μέλος δεν έχει καταστηρίσει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και βέβαια και εις βάρος σήμερα των Δήμων. Όσον αφορά την παρατήρηση της που είπα για την ασφάλεια, γνωρίζω ότι από τη στιγμή που θα έρθει ένα έγγραφο στο Δήμο να πάει στο γραφείο μου, περνάνε περίπου 7 ημέρες τουλάχιστον, εάν δεν πέσει και Σαββατοκύριακο, γιατί γίνονται οι χρεώσεις, περνάει στη διευθύντρια διοίκηση η οποία κάνει τις χρεώσεις, ξανάρχεται στο γραφείο για να γραφεί, πάει στον Πρωτόκολλο κλπ. Τώρα αφού εγώ το παρέλαβα την Παρασκευή, το διάβασα την Κυριακή, την ώρα που σας πήρα τηλέφωνο, διάβασα το έργο. Και σας ρώτησα την τελευταία φορά πριν βγάλω την απόφαση όταν πάει στο γραφείο, γιατί σήμερα δεν πήγα να στην πάρει. Και δεν θεωρώ ότι υπήρχε λόγος να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άμα δεν μπορείτε κάποιο λόγο σε αυτήν την περίοδο, σας το είπα και προσωπικά, δεν είναι θέμα. Κάποιος άλλος άνθρωπος που θα αναλάβει αυτή την υπηρεσία. Και σας ευχαριστώ από τώρα για ό,τι έχετε κάνει. Δεν έχω κάτι άλλο. Ο κύριος Γεωργουλόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Επανέρχομαι πολλά θέματα που με κάλυψαν συνάδελφοι. Αλλά ήθελα να προσθέσω σχετικά με τα λήματα της Βουλιαγμένης, τα οποία δεν είναι εξαίτη,
είναι πολλά χρόνια και κυρίως στο Εμπλό, που εκεί ο Δήμος, δεν ξέρω ποιος κάνει, έχει την απασχόληση των παιδιών, πέραν των άλλων, για 6 ώρες. Τι είναι η κυρία σήμερα, τι να κάνω, μου λέει, δεν θα τους κάνουν σήμερα την πάλι στάση για την Προμαγιά. Δεν το έχετε λύσει. Να σας πω συγχαρητήρια για χαρτιά, να σας τα πω. Ουσία όμως, καμία. Επαναλαμβάνω. Τι προτίθεστε να κάνετε, να λυθεί το θέμα. Και επειδή δεν θέλω να πάρω και την πρόταση του κύριου, την ερώτηση του κύριου Παπασάκη, αν έρθουν τα λύματα του Σαρονικού, εκεί να γίνεται εκπληκτισμό. Αφού δεν μπορεί να επεκταθεί η σωλήνωση να είναι πιο μεγάλη. Δεύτερο. Τι κάνετε με τα μεγάλα σκάφη που ελιμενίζονται κατά χωνικά διαστήματα έξω από τη μαρίνα της Βουλιαγμένης. Εγώ είδα μεγάλα γιατί πήγαινε και πήγαινα την εγγονή μου εκεί στο κολυμπητήριο και είχε και 5 και 6 και άλλα φεύγανε, έχει μικρά. Αυτό ο Γρηγόρης Κασιλόπουλος σας το έχει αποφύγει κυριολεκτικά. Τους είχε βάλει στη θέση τους. Εσείς τι θα κάνετε, θα καθαρίσει το περιβάλλον εκεί πέρα. Τρίτον, έγινε μία σε εφημερίδα τοπική, δύο θέματα. Θα παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, αν ο κύριος πρόεδρος δεν θέλει να προστατεύσει τη συζήτηση από τους συνάδελφους. Εσείς ακούγεται καθαρά. Ναι, το είπα, για αυτό. Λοιπόν, σας βοηθάω για αυτό. Αναφέρει δύο θέματα. Ένα, ότι κάπου στις 27 έκτου έγινε ένα δικαστήριο εναντίον της ανθρώπων της προδημένης Βουλιαγμένης με μάρτυρες κατηγορίες αρκετούς και μάλιστα του Ρακιτζή, του κύριου Ρακιτζή. Έχετε να μας πείτε τίποτα, κανένα νέο, τι ήταν αυτό και γιατί καταφύγανε στο δικαστήριο για να δούμε και τι έχει γίνει. Και επίσης να μας γνωρίσετε τι είδους οικοδομικές άδειες δώσατε στο ορφανοτροφείο Βουλιαγμένη στην περιοχή και αν ήταν κατασκευαστικές ή επιδιορθώσεις και αν ξέρετε ότι πλέον είναι αρχαιολογικός χώρος που απαγορεύεται και να κάνει κάτι. Τέλος, ήθελα να πω το εξής. Σε όσες επιτροπές συμμετέχουν, οι υπάλληλοι του Δήμου έχουν δείξει εξαιρετική συνεργασία σε όλα τα θέματα. Με λεπτομέρειες και σωστά τα χειρίζουν. Μου γίνεται απορία πως στη Δημοτική Αστυνομία, στην Διάσταση Οικονομική και αν ερμηνεύσω καλά τον κύριο Καραγιώργο, παραιτείται διότι δεν μπορεί να συνεργαστεί. Τι συμβαίνει, σεβασμός προς τους εργαζόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και περισσότερο σεβασμός στη διοίκηση. Εξοδοτείτε όντως ανθρώπους να σας αντιπροσωπεύουν στις υπηρεσίες που μεταβιβάζετε ή τους κάνετε, πώς το λένε, μπαλάκι. Επεμβαίνετε, αλλά ελάτε εδώ, σας στερίζω εγώ. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει για το καλό του Δήμου. Ή δίνετε εντολή και φέρετε τέλος πάντων, άκουσα για τη Δημοτική Αστυνομία και άλλα παράπονα. Και τώρα προηγούμενα. Φέρτε τους κυρίους αυτούς να τους δούμε εδώ πέρα, να μας απολογηθούν. Αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, θα διορθωθούμε εμείς, η διοίκηση. Αν δεν την κάνουν, θα διορθωθούν αυτοί. Αν δεν την κάνουν, να καταργήσουμε τη Δημοτική Αστυνομία. Πάρε σπίτια του. Δεν κάνουν μια αστυνομία μέσα στη διοίκηση του Δήμου να μας δικεί. Αυτά ήθελα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για τις αποχαιτεύσεις απήντησα αυτή τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί και δεν υπάρχει άλλη διαδικασία τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Εδώ σας λέω ότι δεν έχω να πληρώσουν το νερό για ΕΙΔΑΠ και εσείς μου λέτε να ξαναλλάξουμε τον αγωγό. Με τον οποίο εγγράφος μας έχουν πει ότι δεν πρόκειται. Να ξανακαλάτε τα λουλούδια, να προσπαθήσουμε πάλι να τους κινητοποιήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουν να πιστούν ότι πρέπει να αντικαταστήσουν τον αγωγό. Λοιπόν, τα σκάφη αερόδρομου κάθε φορά που τα βλέπω απευθείας πέρα από το καμιναρχείο, δεν βλέπω την καμιναρχείο που το ξέρετε μέσα στη θάλασσα. Και όσες φορές έχουν μαζευτεί σκάφη, έχουν αποσυρμό την περίοδο των Ποσειδονίων. Ήταν και ήταν ωραίο για την περιοχή, γιατί ήταν για 3 ημέρες και γίνονται κάθε φορά, κάθε
δύο χρόνια στα προσβιώνει, να έχει κάποιες κάποια ρόδια στον κόλπο 3-4, ποτέ άλλο και στον άλλο. Και στον άλλο. Και στον αστέρι. Λοιπόν, αστείλω και στην πάθηση. Έχει πεισάει πολύ δε μάνα. Ναι. Για το δικαστήριο της πολιοδομίας δεν το ξέρουμε τώρα, και έτσι που λέτε, πραγματικά δεν το ξέρω. Θα κοιτάξω και θα σας απαντήσω. Η οικονομική άδεια που δόθηκε στο ορφανοτροφείο, μόλις ενημερώθηκα ότι γίνονται εκεί οι εργασίες, αμέσως κάλεσε τον προϊστάμενο της πολιοδομίας τον κύριο Δημητρίου με το φάκελο. Μάλιστα, εκείνη την ημέρα έτυχε να βρίσκεται και αρχαιολόγος και ο πρόεδρος της κίνησης πολιτών του κ. Δημητρίου, ο οποίος έχει ασχοληθεί με όλα τα θέματα και ο ίδιος έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα αρχαιολογικά θέματα. Και συζητήσαμε διεξοδικά για το θέμα. Ήταν η κυρία Γεωμαλίδη εδώ, η οποία είναι η υπεύθυνη την περιοχή μου, η Δανάλη Φάστα. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι αυτός ο φάκελος δεν έχει διαβαστεί στην αρχαιολογία. Όπως ενημέρωσε ο κύριος Δημητρίου, δεν θα έπρεπε να διαβαστεί, διότι δεν έχει εξκαφές. Παρ' όλα αυτά, και επειδή ο χώρος είναι πολύ κοντά αρχαιολογικός, είναι πάνω ο ναός του ιερέα του ναού του Απόλλων Μεγιστήρα, συζητήσαμε να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες από την αρχαιολογία, ώστε να κινηθεί όλος ο χώρος του ορφανοτροφείου, αρχαιολογικός, όχι μόνο για να μην γίνονται αυτές οι εργασίες επισκευών που είχαν πάρει, αλλά κυρίως για να προστατευτεί μία και διαπαντός όλο αυτό το σημείο, όλο αυτό το σημείο φυσικού κάλους, το προκόπητο σημείο που βρίσκεται πάνω στη θάλασσα, πάνω από τη χερσόνησο του Αστέρα. Και έτσι, προς τη μήνυση, η αρχαιολογία κίνησε τις διαδικασίες και όπως έχω ενημερωθεί και τηλεφωνικά, όταν ολοκληρώνεται η ενημερώση του Δημοτικού Συμβούλου, προχωράει με σκοπό να κινήσει να θεωρηθεί αυτός ο λόφος του ορφανοτροφείου αρχαιολογικός. Παράλληλα, έχω ζητήσει την ανάκληση της αρχής λειτουργίας, έγινε αμέσως αυτοψία, διακοπή των νομικών εργασιών από εδώ κτλ. Έχει σταματήσει, όπως ξέρετε, το έργο. Προσπαθούν με διάφορα τερτύπια αυτοί να δηλώσουν 40, 14, 50, 24 και όλα αυτά τα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αλλά να γνωρίζετε ότι δεν θα προχωρήσει τίποτα εκεί, διότι ο χώρος αυτός θα κηρυχθεί πολύ σύντομα αρχαιολογικός. Χρειάζεται έγκριση από τον Όρσα και με τη διαδικασία που θα πρέπει να προχωρήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Για τις επιτροπές, συμφωνώ μαζί σας, το προσωπικό είναι πάρα πολύ καλό και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Υπάρχουν όμως εντάσεις. Όταν κάνεις προσπάθειες και δουλεύεις, κουράζεσαι. Κάποιες φορές υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και είναι γεγονός ότι δεν μπορούν να είναι όλα ρόδινα κάθε στιγμή. Πρέπει κάθε πλευρά να δείχνει σύνεση, ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον και όταν γίνονται κάποια λάθη, να τα συζητάνε, να βρίσκουν τη λύση και να προχωράνε στην επόμενη φάση. Ξέρετε πώς λειτουργεί το δημόσιο. Χρειάζεται μια στο χαρτί και μια στο πέταλο. Χρειάζεται μια επαφή με τους ανθρώπους, αλλά και μια επίπληξη όταν πρέπει. Και με αυτή την κατεύθυνση, αν λειτουργήσει, πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει και να πάρει όλο όσα περισσότερα καλά έχει ο κάθε εργαζόμενος. Λέτε να καταργήσουμε την δημοτική αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία λειτουργεί άψογα. Είναι υπόλοιπα από την δημοτική αστυνομία στην Ελλάδα. Πρέπει να πρέπει να σου περνάει και τη μέση συγχαρητήρια. Είναι σε όλη την περιοχή ανά πάσα στιγμή. Και πιστεύω ότι με αυτή την τακτική που πάμε να αποδομήσουμε την δημοτική μας αστυνομία, αντί να τους δώσουμε δύναμη να προσπαθήσουν για ακόμη περισσότερο, θα τους κόψουμε και τα φτερά και δεν θα τους αφήσουμε να συνεχίσουν. Δεν την καταργήσουμε την δημοτική αστυνομία. Ίσα ίσα θα την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ. Και εγώ, ο κύριος Βαμβασάκης. Καληνύχτα και από μένα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βανά. Παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας προχθές Παρασκευή, παρατηρήσαμε μία κίνηση του Δήμου Γλυφάδας που εγκατέστησε κάτι ογκόλιθους στα χωρικά ύδατα της Βούλας, να το πω έτσι, του Δήμου μας. Είναι στην παραλιακή, εκεί στην πλατεία Κρήτης, στο ΠΙΚΠΑ και επάνω στην που ξεκινάει Δερβεναγκίων. Προφανώς, ο Δήμος Γλυφάδας οριοθετεί την περιοχή του, αλλά στη μεριά τη δική μας. Τώρα, εάν αυτό το κομμάτι ανήκει στο Δήμο Γλυφάδας ή όχι, μπορούμε να πούμε τώρα ότι χρόνια ολόκληρα βλέπουμε ότι το φυσικό σύνορο είναι η Πρίγκιπος Πέτρου και η Δερβεναγκίων.
Εγώ θα έλεγα τώρα ότι πρέπει να υπάρξει μία συνεννόηση και να μην δεχτούμε, δηλαδή στη μεριά μας να υπάρχει ξαφνικά ένας ογκούλος που να λέει Δήμος Γλυφάδος ο πάνω. Ναι. Εκεί που είναι δύο σημαίες που είχαμε βάλει στο παλιά. Σε διάστημα. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν πολλές καταγγελίες εδώ, παράγουμε καταγγελίες, δύο-τρεις εβδομάδες τώρα εδώ στη Διγέννη, στον αγωγό Ομβρίων, υπάρχει τρομερή δυσοσμία και κάποιος δεν έχει λύματα. Μήπως θα πρέπει κάποιες υπηρεσίες δικές μας να απευθυνθούν στην ΕΙΔΑΠ να κάνει, να βάλει κάμερα μέσα να δούμε τι γίνεται. Και επ' ευκαιρία θα ήθελα να κάνω πάλι την ερώτηση που δεν απαντήθηκε το προηγούμενο συμβούλιο, εάν έχουν γίνει μετρήσεις στα νερά των θαλασσών μας που είναι από το Πίκπα μέχρι τη Βάρκιζα, όπως επίσης και στη Λίμνη, γιατί είχε γίνει μεγάλος θόρυβος πέρσι πρόπερσι και υποτίθεται ότι γίνονται συνεχείς μετρήσεις. Το θέμα έχει αποσιοποιηθεί, να δούμε τι γίνεται εσύ. Λοιπόν, θα πω στον κύριο Πανά ότι ειλικρινά με έχει κοντεύει να με τρελάνει με αυτό το πράσινο. Παρατηρώ τη μια το ποτίζουμε, την άλλη το προσπαθούμε να το καταστρέψουμε. Ήταν δεύτερη φορά μια βαριά κλάδευση στο πράσινο στους θάμνους που πάνε να ξαναβγούνε. Είχαν γίνει 30-40 πόντους και τους είχαν απελεγγύσει να στα παρακάτω στον Αγιάννη, στο παρακάτω στο Στεργίου, αυτά που παρακολουθώ εγώ. Και είδα πάλι συνεργεία του Δήμου και τα κλαδέψανε πάλι. Έχουν μείνει τα κούτσουρα. Τώρα, για να μην κουράζουμε τώρα το προσωπικό, θα σας πω εγώ, επειδή προέρχομαι από κανέναν και αγρότης, έτσι στην Κρήτη, καυστική ποτάσα, μία και καλή, μπαμ, τελείωσε. Μου πείτε τώρα ότι δεν το θέλουμε. Βεβαίως. Καυστική ποτάσα, δεν θα υπάρξει τίποτα. Ούτε να ξαναβγαίνει, ούτε να τρελαθούμε τελώς. Ρέντε τη συγχαρητήρια για το πράσινο. Λοιπόν, αποφασίστε άμα το θέλετε ή όχι. Λοιπόν, σε προηγούμενο συμβούλιο έθεσα κατά τη γνώμη μου ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο πέρασε τον τούκου, να το πω. Που αφορά τον αγωγό που θα δεχτεί τα λίμματα του παραλιακού μετόπου από την Ανάβησο μέχρι τη Βάρη, με τελικό προορισμό την Ψιτάλια. Ρωτώ εσάς εάν ενημερωθήκατε, όπως μας είπατε, για το σοβαρό αυτό θέμα και ποιες ενέργειες προτίθεται να κάνετε για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος που είναι αργά για το Δήμο μας. Και θα σας πω ότι ήδη δεν έχει λεφτά η ΕΙΔΑΠ να ποτίσει τα λουλούδια. Ήδη γίνονται μελέτες και θα γίνει καινούργιος αγωγός τηλεφόρου Βουλιαγμένης και μετά θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Δεν είπα τίποτα άλλο. Λοιπόν, να πούμε και κανένα μπράβο στον κύριο Μπελετσιώτη. Μετά από υποδείξεις έτσι, και συνεργασία ημών και ημών, έτσι, στην πλατεία εδώ στη Βούλα, γίνονται κάποιες βελτιώσεις. Παρατηρείται άναρχη τοποθέτηση εναέριων καλωδίων ηλεκτρικού που είναι επικίνδυνα, έτσι, να τα βάλουμε και σε μια τάξη, μια που υπάρχουν συνεργεία εκεί πέρα, ή να πούμε στους μαγαζάτες να συμμορφωθούν, όπως και τα... Όχι, βάλαμε 10-15 πλάκες, όπως βάλαμε πολύ. Ενώ και λέω μπράβο για τις παρεμβάσεις που κάνουν, έτσι να και συγχαρητήρια στον κύριο Κωνσταντέλο που είχε πάρει και τις πλάκες, παλιά. Λοιπόν, κάτι πλάκες. Να τις αγοράσει. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να πω ότι όταν γίνεται από εμένα τουλάχιστον αναφορά σε κάποια ζητήματα καθαριότητας και διάφορων ουσιαστικών προβλημάτων που πέφτουν στην αντίληψή μου, σε καμία περίπτωση δεν αναφέρομαι στους υπαλλήλους του Δήμου, αλλά στη διοίκηση, έτσι, που οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα μέσα για την επίλυση των προβλημάτων και να συντονίζει το προσωπικό. Τώρα να τα καταφέρνει, προφανώς υπάλληλοι δεν έχουν το απαιτούμενο, το αποτέλεσμα, αυτό που πρέπει να είναι. Άλλη μια ερώτηση, αν έγινε κάποια μετακίνηση προσωπικού, εσωτερική, στην πολιτική προστασία του Δήμου. Και να άκουσα με λύπη τον κύριο Καραγιώργο, τον είδα πριν από κανένα μήνα δύο πολύ έτσι φουγιόζο, μπήκε μέσα, τα έκανε, το χάρηκα, έτσι. Αν και με ξένησε λιγάκι έτσι.
που είδε τα πάντα. Τώρα λοιπόν ανακοίνωσε την παρέτησή του. Είναι λόγοι προσωπικοί ή έχουν να κάνουν με την υπηρεσία που ανέλαβε και αν ναι, ποιοι είναι αυτοί. Να τους ακούσουμε και εμείς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ διαπίστωσα και εγώ τους ογκόμενους, ειδικά τη μία φορά από τον πρώτο μήνα του τοποθετήσεων και στην Τερβενακίων και έχω στείλει τεχνική υπηρεσία να δούμε τι γίνεται, πού είναι το όριό μας και σε ποιο σημείο είναι το όριο. Για το ίδιο έχει συμβεί και στην πλατεία Κρήτης λίγο μετά τη μέση, 22 πλευρά της Λιβάδας. Εμείς έχουμε βάλει την Ακίνα και τελειώνει η πλατεία Κρήτης. Από το χάρτη, αν δείτε, η μισή πλατεία Κρήτης περίπου ανήκει στη Βούλα και η μισή ανήκει στη Λιβάδας. Και υπάρχει και συνεννόηση με τον προηγούμενο δήμαρχο της Λιβάδας. Με την ίδια λογική επέκταση της Λιβάδας. Για να φερθείταν όλοι. Με την ίδια λογική πρίγκιπος της. Το καλό θα ήταν η πλατεία να την έχει ο ένας δήμος μας περίπτωση. Δεν είναι έτσι. Να μπορείς να φτιάξει κιόλας γιατί έχει αυτή δυσκολία. Είχαμε βάλει στο τελικό πρόγραμμα σαν άπλαση. Το βάλαμε το συνεννόηση. Αν δεν στο συνεννοητικό μας. Θα πρέπει να επισημαίνει να συνεννόηση και σήμερα αυτό έχουμε την αρχή υπηρεσία. Δούμε τον αντίστοιχο υπάλληλο που έχει γίνει το θέμα να κάνουμε μια μελέτη από κοινού και να κρατήσουμε λίγο το κομμάτι. Τώρα το κομμάτι των Τερβενακίων, εκεί όπω όλα αυτά τα χρόνια ξέρετε εσεί πολύ περισσότερο, γνωρίζαμε ότι το όριο είναι μια στο δρόμο. Τώρα από εκεί πέρα θέλει να το δούμε και το χάρτη. Και στο Δήμο. Έτσι νομίζαμε και στην αρχή. Βάλαμε και κωδικό για να κάνουμε μετρήσεις και μετά στην ερώτημα που έγινε στην περιφέρεια, το έχω και έγραφε στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου, είναι αρμοδιότητα του ΙΠΚ. Ποιο το. Οι μετρήσεις. Συνεχίστε, σας παρακαλώ, μην μπαίνετε σε συζήτηση. Δώστε τις απαντήσεις. Καλό ή κακό, δώστε ό,τι απαντήσει νομίζετε. Προχωρήστε. Γίνουν χαμηλέ μπάδε ώστε να μην μαζεύουν από πίσω φύλλα, να μην κάνουν την περιφέρεια και τύπη και να είναι αυτά ανοιχτά τα μάτια στον κόσμο, να τα βλέπουν και να βλέπουν μέσα, να μην τα κρίνουν. Αυτό είναι το σκοπό. Για τον αγώνα που παλιά πρέπει να έχω ζητήσει την ευθύνη από την Επιτροπή τη Οικονομία να αναζητήσει το θέμα και να μα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλο πώ συμβαίνει. Έχει μετακινηθεί στην πολιτική προστασία την περίοδο Σοκράτης Κερασιώτης από την υπηρεσία Βρασίας της Βουλής και έχει αναλάβει τον τμήμα της πολιτικής προστασίας και κύριος στην διασφάλεια από τους κατοικητικούς πλήνες στην δημοτική ήταν τα βούλες όπως αντίστοιχε παρελθόντος Πολιτόπουλος του Βάλλη και ο κύριος Πολιτόπουλος του Βάλλη και ο κύριος Πολιτόπουλος του Βάλλη. Με συντονίστρια την κυρία Ρούσου η οποία πήρε την θέση ουσιαστικά του κύριου Καβράκου γιατί ακόμα με τον οργανισμό που ήδη λειτουργούμε η πολιτική προστασία είναι στην αποδιότητα της υπηρεσίας Πρασίνου. Περιβάλλοντος. Το νέο οργανισμό γίνεται αποτελέσεις τμήμα στον Δήμαρχο και θα γίνει μια διάθεση. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Έχουμε παγώσει, μήπως είναι ο... Έχουμε παγώσει εδώ πέρα, δεν γίνεται. Κύριε Σαντικαρήμα. Κύριε Σαντικαρήμα. Σας παρακαλώ. Αν μας εξοντώσετε. Κύριε Καραγκιόλου, θέλετε να απαντήσετε κάτι. Ναι, να σας απαντήσω πως εγώ θεωρώ πως όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα ίδια προνόμια και όχι να μην υπάλληλοι δύο ταχυτήτων. Εγώ έχω μάθει στο ιδιωτικό τομέα, έχω μάθει να σέβομαι το 8ωρό μου. Θεωρώ πως είναι άδικο για τους υπόλοιπους υπάλληλους μας. Είναι πολύ λίγη πλέον για το Δήμο. Και καταλαβαίνω και τον κύριο Γερουδάκη που τα είπα και εγώ για τα καθηγητάριότητα, που είναι πολύ λίγο προσωπικό. Αλλά δεν μπορεί κάποιοι υπάλληλοι να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και στα γραφεία εδώ και έξω στις υπηρεσίες και να μην μαζεύουν ρεπό και δεν μπορεί να τελειώνουν κάποιοι άνθρωποι το καλοκαίρι και να λείπουν όλο τον υπόλοιπο χρόνο με ρεπό. Εγώ το θεωρώ τόσο αν όχι παράνομο, παράλογο αυτό το πράγμα. Εγώ προσπάθησα. Ζήτησα τον κύριο Δήμαρχο τη βοήθειά του. Όντως ο κύριος Δήμαρχος είπε με την κυρία Ρούσου που είναι ικανότατη να κάνουμε, να κοιτάξουμε, να βγάλουμε ένα πρόγραμμα, να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορέσαμε να βγάλουμε άκρη. Από τη στιγμή που δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη, κακό μπορούσα να κάνω, καλό δεν μπορούσα πλέον και αυτό και αποχώρησα. Ο κύριος Σωτηρόπουλος. Σου
κύριε Πρόεδρε. Ήρθα κατευθείαν από συμβούλιο της εκτελεστικής του ΣΠΑΗ, Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του δηλαδή. Και μπορώ να σας πω ότι με παράκληση και με παρεμβάσεις αρκετές κατάφερα να εξασφαλίσω 500 δέντρα, συν 300 που είχα εξιδίων αγοράσει. Και αυτό γιατί? Γιατί παρά την παρέμβαση του αντιδημάρχου κ. Αργυδάκη, παρά την παρέμβαση του κ. Μπελεσιώτη, μα και του κ. Κοντονή, 3.000 δέντρα που εκτέθησαν φέτος, αφέθησαν στη μοίρα τους και τα περισσότερα ξεράθηκαν. Ξέρουμε ποιοι φταίνε, ξέρουμε ποιοι σαποτάρουν το έργο. Φτιάξαμε στο ορεινό πανόραμα ένα περιβαλλοντικό κέντρο, το μοναδικό στο όλο των 15 δήμους, και όμως τα δέντρα αυτά αφέθησαν στη μοίρα τους. Ποιος θέλει αυτό? Θα σας πω, κύριε Καπιταλίσιο. Λοιπόν, είναι καταγγελία τώρα. Ναι, είναι καταγγελία. Είναι καταγγελία. Λοιπόν, αφέθησαν τα 300 πρώτα να ξεραθούν, τα αντικαταστήσαμε και τώρα θα πάρουμε άλλα 500, πιθανόν να μην φτάσουν. Αντιλαμβάνεστε σε ποια κατάσταση ψυχολογική βρισκόμεθα εμείς που τα περιποιούμε θα καθημερινά. Κλείνω αυτή την παρατήρηση. Όλοι γνωρίζουν οι αρμόδιοι ποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Μάλιστα, ένας εξ αυτών που έχει και ηγετική θέση στο υπαλλητικό τμήμα του Δήμου μας, μου είχε πάρει τηλέφωνο κατόπιν παρεμβάσεις του κ. Αργυρουδάκη και μου είχε πει: κύριε Παναγιώτη Σαντιρόπουλε, από αύριο θα σας έχω μέρα παραμέρα ένα δικτύο νερό για να ποτίζουμε. Ήρθε μια μέρα. Μια μέρα. Χωρίς εργάτη, πότιζα εγώ. Θα έρθω τη Δευτέρα, ήταν Παρασκευή, δεν ξαναήρθε και όταν τον πήρα την Πέμπτη, την Παρασκευή τηλέφωνο, μου είπε ότι ξεχάστε με εμένα, ναι, πάρτε την κυρία Ρούση. Μιλάω συγκεκριμένα. Καταφέραμε λοιπόν πέραν αυτών όμως όλων και ελπίζω να μπει σε μια σειρά το θέμα, να πάρουμε και δύο δεξαμενές ακόμη από τις 7 που αγόρασε ο ΣΠΑΗ και να αυξήσουμε έτσι την αποθήκη νερού στην πόλη μας και να φτάσουμε τα 310 κυμικά αυτή τη στιγμή στο βουνό μας και στο Πευκοτό και στην περιοχή του Πανοράματος. Με τις δύο αυτές δεξαμενές περνάμε τα 310 κυμικά νερό που περιμένουν, αν χρειαστεί, να εφοδιάσουν κάπου 125-130 πυροσβεστικά οχήματα. Θα πω επίσης ότι σήμερα μπήκαμε στο Πευκοτό σαν ΣΠΑΗ να κάνουμε την αποκατάσταση του χώρου, να αποψηλώσουμε δηλαδή την περιοχή για να μην πάρει φωτιά, συμπληρώνοντας 240 στρέμματα που πάλι καταφέραμε να έχουμε την συνδρομή του ΣΠΑΗ για τις αποψηλώσεις στην περιοχή μας. Τώρα, αναφορικά με την πλατεία Κρήτης και την είσοδο στο πανόραμα, στην Δευρεναγίων, πρέπει να σας πω ένα που αφορά εμάς. Επί αντιδημαρχίας μου, ο χώρος της Δερπενακίων ήταν ένας σκουπιδότοπος. Ζήτησα από τον Δήμαρχο τότε και συγκατέθη με μια αίρεση να ρωτήσω την πολεοδομία αν αυτός ο χώρος μας ανήκει ή όχι. Πήγα στην πολεοδομία, μου είπαν ότι είναι κάποιου γέροντος ο οποίος μια φορά έχει εμφανιστεί και μη σου κάνει κάτι. Λέω, εγώ θα του μορφύνω την πλατεία, τι μπορεί να μου κάνει. Κουβαλήσαμε λοιπόν με τον κύριο πρόεδρο των εργαζομένων του Δήμου, τον κύριο Παναγόπουλο, κάπου 20 οχήματα με καθαρό καλό χώμα και πεθυγό. Βάλαμε και δύο ιστούς για να δίνουμε το στίγμα της πόλεως με σημαίες και έκτοτε όλα πήγαιναν καλά. Μέχρι σήμερα, χθες προχθές, που αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο το γραφείο του κύριου Δημάρχου, γιατί είδα τον όγκο αυτό, τον ογκόλυθο, και ρώτησα, μου είπαν δεν είναι από εμάς, γιατί δεν σε πρασίνου. Αντελήφθη λοιπόν ότι ήταν από εκεί. Να πάω πιο πέρα. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μια φωτιά στο Μαρκόπουλο, την οποία είδαμε πρώτοι εμείς από το κημητήριό μας. Πήραμε τηλέφωνο το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και αγνοούσαν το θέμα. Το διασταυρώσαμε με δύο παρατηρήσεις και όταν τους είπαμε ότι πράγματι υπάρχει μεγάλος καπνός, μας είπαν σπεύσατε. Και σπεύσαμε και ματωθήκαμε και σχιστήκαμε.
αλλά κάναμε έργο εκεί και πήραμε τα συγχαρητήρια του στρατηγού επικεφαλής. Γιατί? Γιατί ήταν ένα τεράστιο κτήμα με φυσικές που δεν μπορούσε να πλησιάσει πυροσβεστικό όχημα μεγάλο, παρά μόνο μικρά ως τα δικά μας. Σπάσαμε κλαριά, σπάσαμε σιχές, πήγαμε στον προορισμό μας, κάναμε την κατάσβεση και πήραμε αυτό που σας είπα πριν, τα συγχαρητήρια. Οποία η απορία μας, την επόμενη μέρα, ο ίδιος υπάλληλος που δεν ποτίζει τα δέντρα μας, μας κατηγόρησε ότι εγκαταλείψαμε τη βούλα και να πάνε αγάμ, έλεγε η βούλα και το βουνό της, γιατί το εγκατέλειψαν και έφυγαν να πάνε να σβήσουν φωτιά στο Μαρκόπουλο. Αγνοώντας ότι εμείς φεύγοντας είχαμε ζητήσει τη στήριξη της μονάδος του πυροσβεστικού σώματος που εδρεύει στο Πανόραμα και έχει κάνει τη μετακίνηση χιλιανική στο βουνό. Κάτι πάει καλά. Γιατί επίσης οι κύριοι αντιδήμαρχοι, οι τρεις που αναφέρομαι τώρα, έχουν δώσει εντολή να μπουν μπαταρίες σε δύο πυροσβεστικά 12 τόνα που υπάρχουν στο βουνό για την υπεράσπιση του βουνού. Εδώ είναι οι αντιδήμαρχοι, εδώ είναι ο κ. Μπερεσιώτης, ο κ. Αργυρουδάκης, ο κ. Σκοτονής. Οι μπαταρίες δεν έχουν πει ακόμη. Είναι μέσα Ιουλίου σχεδόν, το πρώτο δεκαήμερο που πάγαμε. Έχουμε δύο δεκάτονα με νερό επάνω, γεμάτα. Δεν έχουμε να πατήσουμε τη μίζα. Εσύ τίποτα. Πείτε μου πώς να ενεργήσουμε. Έχω κάτι μπαταρίες. Για τα βεγγαλικά. Υπάρχει διάταξη. Υπάρχει νόμος. Μπορεί η κυρία Σκέντου, επειδή το είχαμε πάρει τότε, το ξέρει ο κύριος, έτσι. Δεν είχαμε στείλει τότε, εγώ σαν αντιδήμαρχος, από μια επιστολή σε όλους τους μηχανούς, σε όλους αυτούς τους κυρίους που έχουν καλυφθεί τα κέντρα και τους έλεγα την επόμενη φορά θα σας αφαιρέσουμε την άδεια. Μέχρι την 11η νυχτερή επιτρέπεται και μάλιστα μέσα από πλωτά μέσα, όχι από την άκρη, είτε από γη είναι η περιοχή, από πλωτά μέσα επιτρέπονται. Αναφορικά τώρα με το θέμα που ετέθη από τον κύριο Κασιδόκουστα, η λίμνη της Βουλιαγμένης, πέραν από αυτό που είπε ο κύριος Κωνσταντέλος, την ημέρα εκείνη είχαμε τεσσάρι. Τεσσάρι σημαίνει δεν ανάβουμε ούτε τσιγάρο. Είναι ο κίνδυνος μέγιστος. Και αυτοί επέμεναν να κάνουν εκεί την εκδήλωσή τους. Αναφέρθηκε ο κύριος Δαβάκης για το θέμα ότι ήμουν στην συναυλία του Χατζηγιάννη απ' έξω. Καθήκομασταν. Εμείς θα πηγαίνουμε όπου το περιβάλλον προσβάλλεται, κύριε. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν ήσασταν εσείς. Με τι χάτε. Α, δεν το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Για την προηγουμένη στο κανάλι. Στο κανάλι, γιατί με πήρε τηλέφωνο η γραμματεύς του κυρίου Δημάρχου. Μάλιστα. Και μου είπε, ήρθαν από το ΣΑΡ και ζουν κάποιον να πει δύο κουβέντες. Μπορείτε, λέω ο κύριος Δήμαρχος, θα πει ο κύριος Δήμαρχος. Και πώς το είπατε κύριε. Τίποτα, με τον κύριο Δαβάκη μετά. Ναι, πώς το είπατε αυτό που είπατε. Λέω, ζητήσανε κάποιον, τον ειδικό. Εγώ δεν θα ασχοληθώ μαζί σας, σας σέβομαι και λυπάμαι που παρασύρεστε. Εγώ σας σέβομαι πάντως, γιατί πράγματι κάνετε καλό έργο εκεί που είστε και σας χαίρομαι γι' αυτό. Τι έγινε λοιπόν κύριε. Τώρα, αναφορικά με την διγενή. Απλώς να δούμε τη διγενή, γιατί η διγενή είναι ένας δρόμος κάτω από τον οποίο περνάει ο οδός που έρχεται από το Πανόραμα και καταλήγει έξω από την Β' πλάς, όπου πια σίδει το νερό εκεί, περνά και βρωμίζει και την παραλία αλλά και τους διερχομένους. Δείτε το αυτό κύριε Δήμαρχε, το ξέρουμε γιατί ήμασταν τότε που την έφτιαχναν αυτόν τον διάβρο, ήμασταν εδώ και το ξέρουμε. Εγώ σας ευχαριστώ για την ανοχή σας. Με το ΣΤΑΡ αυτή τη στιγμή. Με το ΣΤΑΡ. Εγώ είπα αυτό που είχαμε πει και εδώ. Ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτή η συναυλία. Το είχε πει και ο Δήμαρχος. Ναι. Το είπαμε και εμείς. Μόνον που ήμασταν δύο εκ του Δημοτικού Συμβουλίου, ο υποφαινόμενος και ο Δήμαρχος, ουδής άλλος, και από τους συλλόγους, και από τα σχολεία και από το ΣΥΡ. Καλά, εντάξει, από τα κόμματα, έτσι. Αν ήταν άλλοι 5-6. Άρα λοιπόν, καλά μας κάνουν. Καλά μας κάνουν και μας έρχονται έτσι. Κύριε Δημαρχέ, θέλετε κάτι να απαντήσετε. Τέλειωσε. Ευχαριστώ. Κύριε Σκουμπούρη, έχετε το λόγο. Μέσα ή έξω. Έξω και μετά την κακή. Μέσα να πείτε. Συνολική εικόνα.
Παρετείτε ο κ. Όχι, έβαλε το μέρο, αλλά έχω να πω 7-8 θέματα, τα οποία θα τα πούμε στα 5 λεπτά που μου υποθέτω έχω στη διάθεσή μου. Το πρώτο θέμα είχα ρωτήσει πριν από καιρό, εάν κάνατε πρόταση για την ανάπλαση της Βασιλέως Παύλου, η οποία είναι μια από τα πολύ σημαντικά έργα για τη Βούλα, και μου είχατε απαντήσει ότι κάνατε πρόταση στην ΕΕΤΑ στο πρόγραμμα Αναπλάσεων. Εγώ που το έψαξα, είδα δεν έχετε κάνει πρόταση. Έχετε κάνει πρόταση ή δεν έχετε κάνει πρόταση. Ή, μάλλον, ή δεν σας ενδιαφέρει το θέμα. Το γνωρίζετε ή δεν το γνωρίζετε. Είναι ένα σημείο ακόμα που έχει να κάνει με την διαλυτική έτσι κατάσταση που παρακολουθήσαμε. Παρακολουθήσαμε δηλαδή μία από τους συμβούλους, κυρίως της συμβολίδευσης που μιλήσανε, μία παράθεση γεγονότων που συμβαίνουν στην πόλη και αδυνατεί η Δημοτική Αρχή να τα ελέγξει. Πέφτουνε βεγγαλικά τα οποία δεν μπορούμε να πιάσουμε κανέναν κτλ. Τα βεγγαλικά είναι, το μίλησαν όλοι κτλ. Είναι το πιο βασικό στοιχείο που έχει κανείς για να βρει τη θέση. Έτσι περιγράφεται. Είναι δηλαδή φοβερή η ανεπάρκεια να λέτε σαν Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορούμε να βρούμε και να προστατεύσουμε στοιχειοδός την πόλη από κάτι που κραυγάζει, από κάτι που κραυγάζει ότι βρίσκομαι εδώ. Εδώ βρίσκομαι, ελάτε να με βρείτε. Και δεν μπορείτε να κινητοποιήσετε 2-3 υπηρεσίες να πάνε να βάλουν μία τάξη. Άλλο φαινόμενο διαλυτικό που θα το σχολιάσω αφού τέθηκε σε συζήτηση κτλ. Υπάρχει λανθασμένη απόφαση που πουθενά στον κώδικα δεν λέει ότι ο Δήμαρχος μπορεί να δώσει αρμοδιότητα σε έναν δημοτικό σύμβουλο να ασκήσει κάτι. Ο Δήμαρχος έχει την αρμοδιότητα στο άρθρο 58 να ορίζει αντιδημάρχους οι οποίοι ασκούν συνολικά τη διοίκηση του Δήμου μαζί με τον Δήμαρχο. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, ή θα κάνετε τον κύριο Κασιδόκοστα αντιδήμαρχο και θα τον ακούνε πια υποχρεωτικά η δημοτική αστυνομία, ή αλλιώς τον έχετε εξοπλίσει με κάτι το οποίο είναι ερμαφρόδιτο νομικά και δεν ξέρω τι σας λέει η νομική υπηρεσία. Διότι αυτό δεν υπάρχει σε άλλους Δήμους. Δηλαδή να ορίζουν τους αντιδημάρχους, να τους δίνουν οι δήμαρχοι αρμοδιότητες. Ο κώδικας είναι ζαβής. Έχουμε συγκεκριμένους αντιδημάρχους. Μοιράστε τους τις αρμοδιότητες και είναι υποχρεωμένες οι υπηρεσίες να τις ασκούν. Και είναι υποχρεωμένες να ακούνε τους πολιτικούς αυτούς προϊσταμένους. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά τους πολιτικούς προϊσταμένους που ορίζονται νόμιμα. Τον έχετε δηλαδή κατά τη γνώμη εγκλωβίσει τώρα τον κύριο Κασιδόκοστα και δίκιο έχει έτσι που το λέει αυτός. Πάει να πει κάτι και οι άλλοι δεν τον ακούνε, αλλά και οι άλλοι, εγώ λέω, δίκιο έχουν. Διότι δεν πάει ένας νόμιμα ορισμένος πολιτικός προϊστάμενος. Άλλο λάθος λοιπόν στη διοίκηση που έχει γίνει. Συναυλία Χατζηγιάννη. Κατά τη γνώμη μου, σωστά πήρε η Επελάκ την απόφαση. Που ηρίσουν παρόντο, δεν φέρατε πάλι το θέμα για τους για αναπληρωματικούς, κύριε Δήμαρχε. Φοβάστε τους αναπληρωματικούς. Φοβάστε, δεν πρέπει. Το ξέρω επειδή το θέλετε εσείς, αλλά η νομική υπηρεσία λέει ότι δεν πρέπει. Η νομική υπηρεσία γιατί λέει δεν πρέπει. Εμένα ρωτάτε. Σας παρακαλώ, δεν μπαίνετε. Θέστε το έθεσο εκεί, ο κύριος Μπούρης, γράψτε και δώστε την απάντηση. Και να αναπληρωματικοί να μπουν εδώ, λέει, να δώσουμε και την άλλη. Σας παρακαλώ, συνεχίστε κύριε Σκουμπούρη. Και συναφές ερώτημα τότε αυτό με την Επελά που το ρώτησε. Μέσα, αν διαβάσετε σε αρμοδιότητες ΕΠΕΛΑΚ, πάει και ελέγχει αυτούς οι οποίοι κάνουν τις διάφορες χρήσεις, αν πραγματικά κάνουν τις χρήσεις για τις οποίες έχουν πάρει τις ακτές. Το ερώτημα είναι το εξής. Νιώθουν καθόλου αυτή την παρουσία του Δήμου και πέρα και της ΕΠΕΛΑΚ, ή νιώθουν ότι είναι ένα ξέφραγο αμπέλι το οποίο η ΕΠΕΛΑΚ συνεδρίασε άπαξ, είπε όχι, δεν θα κάνετε συναυλία. Κατά την γνώμη μου, έπρεπε να προασπίσετε αυτή την απόφαση τη ΕΠΕΛΑΚ, να μην γίνει συναυλία του Χατζηγιάννη, με οποιοδήποτε κόστος, να δείξουμε εκεί πέρα ποιος κάνει το κουμάντο σε αυτή την πόλη. Γιατί δεν μπορεί να μην το κάνει ο εκλεγμένος θεσμός, τον οποίο με αυτόν τον τρόπο τον υπονομεύουμε εξιδίων. Άρα ήταν ένα σημαντικό λάθος που δεν πήγε, και εγώ για αυτό το λόγο πήγα εκεί πέρα για να. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν ήταν προετοιμασμένοι ούτε στους συλλόγους και οι σύλλογοι τι ήταν, ας πούμε, ήταν κάποιοι πρόεδροι συλλόγων κτλ. Δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι από πλευράς και συντονισμένοι από πλευράς Δημοτικής Αρχής η παρουσία εκεί πέρα σε σχέση με τη συναυλία αυτή κτλ. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το δίλοφο, το είπανε κάτι και τα λοιπά, έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Πρέπει στο δίλοφο να μπουν δεξαμενές, δεν υπάρχουν και στους δρόμους δεν υπάρχει καθόλου σήμανση. Εμένα μου το αναδείξαν σαν ένα θέμα, δεν έχω
εξιδίων άποψη, έτσι όπως ξέρω ο κύριος Σωτηρόπουλος ή οι άλλοι συνάδελφοι που ασχολούνται με την πολιτική προστασία, αλλά δείτε το θέμα ότι στο δίλοφο υποθέτω ότι υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος για πυρκαγιές κτλ. Με αφορμή το θέμα του Ασκληπίου που τέθηκε, εγώ να πω το εξής, ότι πάντα εδώ έχουμε κάνει και ψηφίσματα για με τα οποία μιλάμε και για το δημόσιο χαρακτήρα του Ασκληπίου πρώτον και δεύτερον ότι θα πρέπει να έχει όλες τις ειδικότητες κτλ. Με την έννοια αυτή μπορεί να ξανακάνουμε άλλο ένα ψήφισμα κτλ. Βεβαίως θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να πάει εκεί πέρα συνολικότερα, ας πούμε, να δει κάποια ζητήματα, αλλά με αφορμή αυτό, γιατί δεν προχωράτε και σε ένα δημοτικό ιατρείο όπως έχουν κάνει άλλοι δήμοι. Ένα δημοτικό ιατρείο το οποίο θα έχει την ειδικότητα αυτή, την ειδικότητα τη συγκεκριμένη. Άλλο ένα ζήτημα που θέλω να πω, κύριε Δήμαρχε, είναι το εξής. Εδώ πέρα από υπαλλήλους του Δήμου μου έχουν αναδείξει το θέμα να δείτε λίγο τις τουαλέτες. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι κλεισμένες, έχουν κάτι χαρτιά. Τις τουαλέτες του Δημαρχείου. Τώρα χαλάσατε πέντε. Του Δημαρχείου. Όχι. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Εγώ μεταφέρω. Οφείλω να μεταφέρω από τη στιγμή που το ακούω. Ξέρετε, όχι μόνο από έναν υπάλληλο. Σας παρακαλώ, μην μπαίνετε σε ερωταπαντήσεις. Να σας πω κάτι. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Εγώ τα μεταφέρω, διότι είμαι ένα σύμβουλο τη αντιπολίτευση. Εσείς υποχρεούστε να τα λύνετε, γι' αυτό πήγατε εκεί. Δεν είμαστε εδώ μια παρέγγιωση. Μας δώσετε χρόνο, περιγράφουμε. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Απλώς περιγράφουμε τα ζητήματα. Είμαστε και μαζί, να τα λύσουμε μαζί. Σας παρακαλώ. Ο κόσμος ψήφισε για να ελθούν και εγώ να σας πω κάτι. Ξέρουμε πολύ εγώ να σας πω κάτι. Αναδεικνύω κάποια θέματα και πολλά άλλα θέματα, κύριε Δήμαρχε, τα λέω απευθείας στους αντιδημάρχους και δεν τα αναφέρω καθόλου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ξέρουν οι αντιδήμαρχοι για ποια θέματα μιλάμε. Αναδεικνύω κάποια θέματα γιατί συγκρίνω. Και επίσης να σου πω το εξής. Τα λίμματα της Βουλιαγμένης, προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσετε τη διαστασιολόγηση των αγωγών, αν φτάνουν ως προς τη δυνατότητά τους. Διότι η ΕΙΔΑ μπορεί να λέει αυτό, γιατί δεν θέλει να διαθέσει λεφτά εκεί που μυρίζουν τα λίμματα, το λέω. Διότι κάθε πόλη της Ελλάδας που έχει ταβέρνες, δεν σημαίνει ότι πάει και ρίχνει μικροοργανισμούς στις ταβέρνες για να μην μυρίζουν. Αυτό συνέβαινε σε κάθε πόλη. Δεν συμβαίνει σε κάθε πόλη. Άρα πρέπει να το ψάξετε λίγο πιο σοβαρά, κατά τη γνώμη μου, αυτό το θέμα κτλ. Για το θέμα της δημοτικής αστυνομίας, σας το είπα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Εγώ, κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, γιατί ο Βασιλείος Παύλου έχει πει στον προϋπολογισμό να γίνει μελέτη. Ένα θέμα που μας απασχολεί, ένα θέμα που απασχολείται για την Βούλα πάρα πολλά χρόνια. Έχω κάνει έγγραφο στην τερμική υπηρεσία να αποξηλώσει όλες τις μπάρες και τα στάντα αυτά που έχουν βάλει για να μην είναι τα πάρκινγκ εκεί δεσμευμένα, γιατί είναι και μόνο στους χώρους. Έχουμε ζητήσει και με δικό μας αρχιτεκτονικό γραφείο να υποβάλει μια πρόταση για την κάρτα, την οποία να την παρουσιάσουμε. Και αναμένουμε τώρα την πρόταση αυτή και να την ενημερώσουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να γίνει μια συνολική μελέτη για όλο τον Βασιλείο Παύλου και την ανάπτυξη της πλατείας. Εδώ δεν είναι κανένα από αυτά, είναι ο διευθυντή της αστυνομίας και όχι της δημοτικής αστυνομίας. Παρ' όλα αυτά, τις ώρες τις οποίες είναι η δημοτική αστυνομία πηγαίνει εκεί και ζητάει τις άδειες. Άδειες δίνονται μέχρι τις 11, από όσο γνωρίζω, και μόνο σε χώρο εντός θαλάσσης. Τα πληρωματικά μέλη της ΕΠΕΛΑΚ, παρότι δεν. Η δημοτική υπηρεσία μας είχε ενημερώσει γράφος ότι δεν απαιτείται. Γιατί άλλο ήταν το μνημόνιο που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο, άλλοι υπέγραψε ο κ. Μάντεζη μετά και τα λοιπά, γιατί δεν μπορούσε τα πάντα. Τώρα το φέρουμε, γιατί δεν είναι τίμη το θέμα, αλλά υπάρχουν άλλα πιο ουσιώδη ζητήματα για να φτιάξουν τα εισιγητικά κτλ. Ούτω ή αλλιώ, όπω γνωρίζετε, η ΕΠΕΛΑΚ και η έλεγχη που κάνει δεν μπορεί να επιβάλλει καμία ποινή δυστυχώ. Το θέμα είναι να δούμε τη διαδικασία, πώ μπορούν να επιβληθούν ποινέ και να κάνουν μια κανονιστική απόφαση η οποία να μπορεί να επιβάλλει ποινέ ή ΕΠΕΛΑΚ. Το ζητήσατε την δική περιστέντα, ψάξτε να μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο.